να λυθεί το τεχνικό μας πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν τρεις συνεδρίες ταυτόχρονα και κάτι, και κάπου μπλέξαμε σε κάτι. Okay, Κώστα, ναι, είσαι host. Είμαι εγώ host. Έχετε δικαιώματα δώσω... στον ευθύνη και σε... Να δώσω να... καταρχήν στην κυρία Σταμάτη να ξεκινήσει. Ναι. Νομίζω πως είναι το καλύτερο. Κυρία Σταμάτη, καταρχήν σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση και για την μικρή σε χρονική έκταση ταλαιπωρία. Είμαστε στη δεύτερη συνεδρία που παρουσιάζουν τα ελληνικά σχολεία τη δουλειά τους στο πλαίσιο του R4C. Ξεκινάμε με την κυρία Σταμάτη, η οποία θα παρουσιάσει το project από το πρώτο, που έκανε το πρώτο γελ και Σαριανής Μάριος Χάκας, με τίτλο «Ψηφιακές δημιουργίες του σχολείου μας». Είπατε πριν ότι το όνομα είναι... Είμαστε από το δεύτερο, εμείς είμαστε πρώτοι. Το γελ και Σαριανής. Το γελ και Σαριανής. Περιμένουμε, γιατί είχε βγει η κυρία, για κάποιο λόγο η κυρία Σταμάτη. Τώρα της έκανα αποδοχή. Κυρία Σταμάτη, μας ακούτε? Η κυρία Σταμάτη... Με το όνομα Τζορτζ Ματζάνας. Τζορτζ Ματζάνας έβγαινε, βρισκόταν έξω και έκανε αίτηση να μπει και έκανα admit, αλλά μετά ξανά τα ίδια. Να σας πω και εγώ λίγο, και ο κύριος Κωνσταρίδης προσπαθεί να μπει, να το κάνετε admit, που είναι η δεύτερη παρουσίαση. Ωραία, τώρα βλέπω. Περίμενε. Ωραία. Κυρία Σταμάτη. Κυρία Σταμάτη. Κυρία Σταμάτη. Κυρία Σταμάτη, μας ακούτε? Κώστα, μήπως να περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση και... Ναι, ακούτε. Α, ωραία. Τώρα ναι. Ναι, είμαι η κυρία Τζορτζάκη από το πρώτο Λύκειο Κεσαριανής που είναι να παρουσιάσω. Κυρία Τζορτζάκη, συγγνώμη, ναι. Ναι. Με την κυρία Σταμάτη είμαστε η ίδια ομάδα. Είμαι από το πρώτο Λύκειο Κεσαριανής και είναι να παρουσιάσω το project μας «Ψηφιακές δημιουργίες». Ωραία. Έχετε δικαίωμα να κάνετε share screen τώρα. Ναι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το βλέπετε? Ναι, τώρα το βλέπουμε. Εντάξει. Μισό λεπτό. Θα σας παρουσιάσω το project σε σχέση με τις ψηφιακές δημιουργίες που κάναμε στο πρώτο σχολείο, στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κεσαριανής.
Την τελευταία διετία, το σχολείο μας είχε ξεκινήσει κάποιες ψηφιακές εφαρμογές, άλλοτε μέσα στην τάξη και άλλοτε με αφορμή κάποια projects ή προγράμματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και στα πλαίσια του κορονοϊού, αλλά επέλεξα 2 με 3, δεν ξέρω άμα μας φτάνει ο καιρός, για το τρίτο. Για το διάστημα το χρονικό μιλάω, για να μην υπερβώ το δεκάλεπτο. Ένα από τα projects που παρουσιάσαμε και πραγματοποιήσαμε είναι ο συνδυασμός Νταλή και φυσικής, συγκεκριμένα ατομικής θεωρίας, θεωρίας και της σχετικότητας, στα πλαίσια εφαρμογής περιβαλλόντων. Στα πλαίσια περιβαλλόντων, blended learning και στοχεύοντας στην ενεργή μάθηση των μαθητών και στα πλαίσια της ανεσταμένης τάξης. Δηλαδή, κάναμε ανάρτηση κάποιων πινάκων του Νταλή, όπως... Είναι και στα αγγλικά μερικά. Φάσεις από την επιμονή της μνήμης, όπου εξοικειώσαμε τα παιδιά με την τέχνη του Νταλή, χρησιμοποιώντας και άλλους πίνακες, όπως η γαλάτια με τις σφαίρες. Και σε συνδυασμό με πληροφορίες για το έργο του Νταλή και με κάποιους συνδέσμους, αρκετούς συνδέσμους που παραθέτω παρακάτω, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν παράλληλα και με το έργο του Νταλή και με παρόμοιες, έγινε και παραλληλισμός με πίνακες που έχουν σχέση με την ίδια τεχνοτροπία. Επίσης, χρησιμοποιούσαμε διάφορα links και ψηφιακές εφαρμογές, όπως το FET από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου τα παιδιά έβλεπαν βίντεο, ή TEDx, όπου τα παιδιά έβλεπαν βίντεο με εφαρμογές, με απλοποιημένες θεωρίες, πιο απλοποιημένες θεωρίες φυσικής της σχετικότητας. Έτσι δώσαμε στα παιδιά κάποια στοιχεία να διαβάσουν και να προετοιμαστούν και μετά τα ίδια με τη σειρά τους έκαναν διάφορες εργασίες ένα group ή προσπάθησαν να κάνουν κάποιους πίνακες που δεν τους έχω παραθέσει όλο γιατί ήταν πολύ να παρομοιάζουν με αυτούς τους συγκεκριμένους πίνακες του Νταλή και ήρθαν σε επαφή πιο κοντά με τις θεωρίες που μάθανε με την ατομική θεωρία. Παραθέτω όμως, δεν παρέθεσα όλους τους πίνακες, αλλά απλά δίνοντας στα παιδιά διάφορα στοιχεία ώστε φτιάξανε τους πίνακες, καταλήξαμε στην προετοιμασία ενός, είναι μεγάλο αυτό, είναι γύρω στις 30 σελίδες, απλά έχω γράψει μόνο τον τίτλο, φτιάξαμε έναν e-book οδηγό, ο οποίος είναι ένας οδηγός μάθησης με βάση αυτό, με τις θεωρίες blended learning και αντεστραμμένης τάξης, και φτιάξαμε και ένα Kahoot παιχνίδι, στο οποίο συνδυάσαμε με τα παιδιά κάποιες ασκήσεις, που συνδυάσαμε και με τους πίνακες, δηλαδή, και με την θεωρία που άκουσαν από τα διάφορα links, κάποιες ερωτήσεις. Ενδεικτικά, παραθέτω από το Kahoot κάποιο παράδειγμα. Έτσι, τα παιδιά ήρθαν σε διαδικασία πιο εύκολη, ώστε να καταλάβουν τις ατομικές θεωρίες και είμαστε επίσης και σε μια άλλη διαδικασία, σε ένα καινούριο, που δεν το έχω παραθέσει, γιατί δεν το έχουμε ολοκληρώσει, σε ένα καινούριο authoring περιβάλλον που μάθαμε, το Livresc, να κάνουμε και περαιτέρω ανάλυση και να κάνουμε δημοσίευση, είναι ένα authoring tool, πολύ καλό, να κάνουμε δημοσίευση και πάλι αυτής της εργασίας. Την έχω πολύ απλοποιημένη και σε περίληψη. Ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί είπα να παρουσιάσω κάποιες δημιουργίες που προχωρήσαμε σαν σχολείο, ήταν η κατασκευή σεισμογράφου. Αυτή η κατασκευή σεισμογράφου είχε παρουσιαστεί και στα πλαίσια του διαγωνισμού της Ελληνογερμανικής για το σεισμογράφο πέρυσι και είχε βραβευτεί. Είναι από την κυρία Παπαζιάν, που δεν μπορούσε σήμερα και το παρουσιάζω εγώ. Είχαμε επισκεφτεί, λέω τα πρωταρχικά, είχαμε επισκεφτεί και το αστεροσκοπείο και είχαμε πάρει ιδέες και από εκεί.
και με ένα αισθητήρα που χρησιμοποιήσαμε και με σειρά μετρήσεων, σας τα λέω πολύ απλοποιημένα, στα πλαίσια του μαθήματος στη Β' Λυκείου, κατορθώσαμε με Arduino και διάφορες κώδικες να κάνουμε έναν σεισμογράφο. Αυτός ο σεισμογράφος παρουσιάστηκε, όπως είπα, και πέρυσι και είναι γραμμένο στο περιοδικό της Ελληνογερμανικής, αλλά εξελίχθηκε λίγο περισσότερο. Και το τρίτο που θέλω να, αν έχω καιρό, να παρουσιάσω, συγγνώμη. Το έχουμε κάνει σε πρέζι αυτό. Και το τρίτο που ήθελα να παρουσιάσω είναι κάποιες ψηφιακές τάξεις που είχαμε φτιάξει, εκτός του SchoolGR που το χρησιμοποίησαν αρκετή αργότερα, είχαμε αρχίσει να το φτιάχνουμε ανά διετία, είχαμε χρησιμοποιήσει ξέρω αν φαίνεται τόσο καλά το πρέζι. Πάλι δεν, σαν δεν, εφαρμογή. Δεν αρέσει. Βλέπουμε τίποτα τώρα, κυρία. Α, δεν βλέπετε. Τζουρτζάκη. Βλέπουμε μία σελίδα του... Ένα λεπτό, γιατί κάτι σταμάτησε. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Ένα λεπτό για το sharing. Λοιπόν, πρέπει να βλέπετε τώρα. Ναι, ναι. Είχαμε κάνει, είναι μια παρουσίαση σε πρέζι, της ψηφιακής τάξης, που είχαμε κάνει κάποιες πάλι ψηφιακές δημιουργίες προτού γίνει το SchoolGR κάπως καθεστώς. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε σε ένα περιβάλλον PB Works. Καλά, αναγράφουμε τα ωφέλη της, τα ξέρουμε όλοι, των τάξεων αυτών των ψηφιακών, συνεργατικότητα, εύκολος διαμοιρασμός διδακτικού περιεχομένου, ψηφιακή καταγραφή μαθημάτων και συχνή ανατροφοδότηση. Ήταν λίγο πιο ωραίο το περιβάλλον από ό,τι στο e-class. Εντάξει, το τότε και δεν δουλευόταν τόσο πολύ ευρέως. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αν μπορείτε, συντομεύετε. Ναι, ναι. Κάποια μαθήματα τα οποία έχουμε αναγράψει, τα δείχνω πολύ γρήγορα, στο περιβάλλον αυτό είχαμε κάνει αρκετή δουλειά και σε σχέση με την ελληνική γλώσσα και τα αγγλικά. Δεν ήταν κάτι παραπάνω, που έχουμε ενσωματώσει απορίες σε πραγματικό χρόνο που μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά και έχουμε ενσωματώσει και ψηφιακά εργαλεία όπως Quizlet. Και τελειώνει αυτό. Με βάση τους κανόνες των etiquette της σωστής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Και τελειώνει τώρα. Και δώσαμε κάποιες ευκαιρίες έκφρασης σε διαθεματικό πλαίσιο, ώστε να δουλευτεί περισσότερο κάτι που μετά έγινε γνωστό και με την πανδημία. Αυτές είναι τρεις εφαρμογές που χρησιμοποίησαμε, εκτός πολλών άλλων. Απλά, εντάξει, που να αναφερθούμε σε τόση ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Φαίνεται ότι η πανδημία και η εμπλοκή μας με τη διδασκαλία σε τέτοιες συνθήκες φαίνεται ότι αφήνει κάποια, εκτός από όλα τα δύσκολα που αφήνει και κάποια καλά στοιχεία για αξιοποίηση στο μέλλον, στη συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην επόμενη...
παρουσίαση από το πρώτο πρότυπο γελ Αθηνών το Γενάδιο. Θα παρουσιάσει ο κύριος Κωνσταρίδης, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Βλάση θα ξεκινήσει και θα συνεχίσει. Έχουμε δύο παρουσιάσεις σε δύο πεντάλεπτες, τις έχουμε μοιράσει. Ωραία. Παρουσιάσεις, θα ξεκινήσω εγώ. Να με κάνετε presenter. Βλάση Μαρία είμαι εγώ. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω. Σας έχω κάνει, ναι, ήρθε. Ωραία, νομίζω ότι βλέπετε τώρα. Ναι, καλησπέρα, ναι, σας, λοιπόν. Από μένα και εκπροσωπώ και την κυρία Χαραγκανέτσου, με την οποία υλοποιήσαμε το πρώτο project που θα σας παρουσιάσουμε. Από το πρώτο πρότυπο Γέλα Αθηνών. Λοιπόν, υπηρετώντας την παράδοση εξ αποστάσεως μέσω της τεχνολογίας. Αυτό το project έγινε στα πλαίσια του μαθήματος φυσικής αγωγής, καθώς και στα πλαίσια του ομίλου Παραδοσιακή Μουσική και Χορός, που υλοποιήθηκε πέρσι στο σχολείο μας εξ αποστάσεως φυσικά. Σκοπός λοιπόν του project ήταν η ανάδειξη της ψηφιακής τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της μελέτης της ελληνικής παράδοσης. Πώς γεννήθηκε τώρα η ιδέα γι' αυτό το project? Ήταν λοιπόν 20 Φεβρουαρίου του 2020, πέρσι, όπου ήταν Τσικνοπέμπτη και οι μαθητές του Λυκείου μας εθιμοτυπικά ζήτησαν να κάνουν γιορτή τις τελευταίες ώρες. Ήταν πρόπερσι. Από τα ηχεία λοιπόν ακούστηκε παραδοσιακή μουσική και δειλά-δειλά οι μαθητές άρχισαν να μπαίνουν στο χορό και μέσα σε λίγη ώρα η σχολική αυλή είχε μετατραπεί σε ένα χώρο γιορτής, χαράς, τραγουδιού και χορού, με αφόρμηση την πλούσια παράδοσή μας. Επίσης, κάποιοι μαθητές που παίζουν μουσικά όργανα ξεσήκωσαν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους, με αποτέλεσμα ο κύκλος όλο και να μεγαλώνει και κάποια παιδιά άρχισαν να δείχνουν τα βήματα στους συμμαθητές τους και εκδήλωσαν οι μαθητές όλοι έντονη επιθυμία να μάθουν να χορεύουν σε όμορφους ρυθμούς. Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα για την οργάνωση μιας ομάδας, η οποία θα επιδιώξει μια πιο ολιστική προσέγγιση στην παράδοση, εξιχνιάζοντας το γενεαλογικό τους δέντρο, αποτυπώνοντας στοιχεία από την παράδοσή τους, παίζοντας και τραγουδώντας παραδοσιακή μουσική, κάνοντας παράλληλα έρευνα που οδηγεί σε συσχετισμούς ρυθμών, χωρών, περιοχών, δημιουργώντας αλληλεπιδράσεις, κάνοντας συνειρμούς και αναπτύσσοντας οι μαθητές διάθεση και περαιτέρω αναζήτηση ομοιοτήτων. Όμως ήρθε ο COVID-19 και μας χάλασε τα σχέδια και οι συνθήκες, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως, οι συνθήκες λόγω της πανδημίας ανάγκασαν τους μαθητές να εφεύρουν άλλους τρόπους υλοποίησης όλων των δραστηριοτήτων. Έτσι λοιπόν θα σας απαριθμίσω τις πιο ενδεικτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές από απόσταση λοιπόν και με τη χρήση της τεχνολογίας έκαναν συναντήσεις μέσω των τηλεδιασκέψεων, ηχογραφούσαν μουσική, ανταλλάσσοντας τα αρχεία μεταξύ τους, δηλαδή έγραφε ένα παιδί ένα όργανο και μετά έδινε το αρχείο του ήχου στο άλλο παιδί που έγραφε από πάνω το άλλο όργανο και το ένα παιδί με το άλλο έπαιζε το δικό του μουσικό όργανο πάνω στη μουσική των υπόλοιπων παιδιών. Έτσι λοιπόν πήραμε ένα τελικό αρχείο όπου ήταν πολλά όργανα μαζί. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά ένα βιντεοσκοπημένο χορό από μία μαθήτρια που θέλησε να δείξει με τον τρόπο της τα βήματα στους συμμαθητές της. Κάτω από το σπίτι της λοιπόν ηχογράφησε τα βήματα και τα έστειλε στους συμμαθητές της με σκοπό να μάθουν οι συμμαθητές της το χορό από την περιοχή της. Επίσης, εδώ είναι ένας φοιτητής συνεργάτης του σχολείου μας και μέλος του ομίλου, όπου του πήραν εξ αποστάσεως συνέντευξη και βιντεοσκόπησε τον εαυτό του. Ο φοιτητής αυτός κατασκευάζει παραδοσιακές στολές και μας έδωσε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την κατασκευή των στολών και για άλλα πολλά άλλα πράγματα. Οι μαθητές λοιπόν, πριν κλείσουμε για καλοκαίρι φέτος, γύρισαν στο σχολείο, πότε ήταν 18 Μαΐου περίπου, χόρεψαν με μάσκες, έπαιξαν μουσική και βιντεοσκόπησαν τον χορό που έμαθαν από μακριά και με τον οποίο πήραν μέρος στο διαγωνισμό με τίτλο «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου», όπου κέρδισαν το πρώτο βραβείο.
Ήταν πολύ ενδεικτικές οι δραστηριότητες για να ακολουθήσει και ο συνάδελφος, ώστε να ολοκληρώσουμε το δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ από μένα και από την κυρία Γκανέτσο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κύριε Κωνσταρίδη. Κυρία Βλάση, διακόψτε την παρουσίαση. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να τη διακόψω. Ναι. Φαίνεται τώρα. Ναι, με ακούτε. Φαίνεται η παρουσίαση. Με ακούτε. Σας ακούμε, αλλά δεν φαίνεται η παρουσίαση. Τώρα. Τώρα, ναι. Ωραία. Μισό λεπτό να κάνω και... την παρουσίαση. Τώρα φαίνεται. Ναι, ναι. Ωραία. Και ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης που αφορά στην υγεία. Και όταν λέμε υγεία την περίοδο που μας πέρασε, καλός ή κακός, το μυαλό μας σκέφτεται την προστασία μας από τον κορονοϊό. Δηλαδή, τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, ο οποίος είχε και έχει μπει στη ζωή μας με απρόβλεπτες συνέπειες και αλλαγές. Έτσι αποφασίσαμε στη βιολογία να ασχοληθούμε και εμείς μαζί του, ώστε να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας πραγματοποιήθηκαν κυρίως διαδικτυακά μέσω WebEx και αξιοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες e-me και e-class, αλλά και τη διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας ενοιολογικών χαρτών MindMeister. Εδώ βλέπετε τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και τα οποία θα τα περάσουμε πολύ σύντομα, ενώ για το τέλος επιλέξαμε να σας δείξουμε πώς λειτουργεί το περίφημο αυτοδιαγνωστικό τεστ, το γνωστό self-test. Έτσι έχουμε δύο ηθικά θέματα. Εδώ βλέπετε και τον ενοιολογικό χάρτη που δημιούργησαν οι μαθητές μας, στον οποίο υπάρχουν τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και μας προβλημάτισαν. Οικονομικές παράμετροι, προβληματισμοί που αφορούν στην οικονομία, αν δηλαδή πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα την υγεία διαφορώντας για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τα μέτρα. Θέματα ψυχικής υγείας, όπως ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Να αναφέρουμε εδώ ότι μας βοήθησαν και καθηγητές από το σχολείο μας, όπως ο φιλόλογος Δημήτρης Ρετζέλος και ο ψυχολόγος Βιργινία Αγγέλου, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Δείξαμε τη σχέση που έχει εμφάνιση νόσων με την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον, με έμφαση στην κλιματική αλλαγή. Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, όπου μας έγινε μια πολύ καλή ενημέρωση με διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο. Σε όλα τα παραπάνω, φροντίσαμε να βλέπουμε και την χιουμοριστική πλευρά του θέματος, γεγονός που όχι μόνο μας βοηθούσε ψυχολογικά, αλλά μέσω ευχάριστων παραστάσεων γινόταν ενημέρωση για πολύ σοβαρά θέματα. Και θα τελειώσω με τα περίφημα διαγνωστικά τεστ που αφορούν στον κορονοϊό, δίνοντας έμφαση στο γνωστό self-test, που οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, το έχουμε χρησιμοποιήσει. Κανένα τεστ δεν είναι τέλειο. Οπότε, αν κάνουμε τεστ σε ένα σύνολο πληθυσμού με νοσούντες και υγιείς, θα υπάρχουν κάποια αληθώς, αλλά και κάποια ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Η ευαισθησία ενός τεστ μας λέει πόσο καλό είναι στο να ανοιχνεύει όλες τις πραγματικές λοιμώξεις. Εδώ βλέπετε πώς προκύπτει η ευαισθησία. Δυστυχώς, όμως, όταν υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, υπάρχει κίνδυνος να βγουν και πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, που σημαίνει θα ανησυχήσουν υγιείς άνθρωποι. Γι' αυτό χρειάζεται και άλλη μια ιδιότητα που πρέπει να έχει το τεστ, και αυτό είναι η ειδικότητα. Απλώς να πούμε ότι μεγάλη ειδικότητα σημαίνει ότι δεν έχουμε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Συμπερασματικά, τα τεστ πρέπει να ισορροπούν αυτές τις δύο ανάγκες, ευαισθησία και ειδικότητα. Και πάμε να δούμε τα δικά μας self-test. Αν κοιτάξετε τις οδηγίες, θα δείτε τα αντιδραστήρια που υπάρχουν εδώ.
σας επισημαίνω την προσοχή στο πρώτο και στο τρίτο. Το πρώτο ας το ονομάσουμε αντίσωμα α και το τρίτο αντίσωμα γ. Θα τα δούμε και παρακάτω. Τι κάνουμε λοιπόν? Με μία μπατονέτα προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα του ιού από τη ειρηνική μας κοιλότητα, τα οποία μπαίνουν σε ένα διάλειμμα. Από τα στοιχεία του ιού, με το τεστ, ανιχνεύουμε μόνο την πρωτεΐνη ακίδα, αυτό που φαίνεται εδώ με πράσινο χρώμα. Βάζουμε το διάλειμμα στην ειδική θέση που υπάρχει στο ένα άκρο του τεστ και αρχίζει σιγά σιγά να διαχέεται και να μετακινείται προς το άλλο άκρο. Στο διάλειμμα υπάρχουν και αυτά τα κόκκινα σφαιρίδια, τα οποία τα έχουμε προσθέσει εμείς για να κάνουμε τον έλεγχο του τεστ και τα οποία δεν είναι στοιχεία του κορονοϊού, όπως βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχουν στο ιό. Καθώς μετακινείται λοιπόν το διάλειμμα, σε αυτήν εδώ τη θέση υπάρχει το αντίσωμα α που λέγαμε πριν, το οποίο εφόσον βρει την πρωτεΐνη ακίδα του κορονοϊού, ενώνεται με αυτή και συνεχίζει την κίνηση. Στη ζώνη εξέτασης υπάρχει το αντίσωμα γ, το οποίο ενώνεται με το σύμπλεγμα αυτό και δίνει μία γραμμή. Η κίνηση του υγρού συνεχίζεται και στη ζώνη ελέγχου υπάρχει ένα άλλο αντίσωμα που ενώνεται με το κόκκινο αντιγόνο που έχουμε βάλει εμείς. Έτσι, η γραμμή στη ζώνη ελέγχου μας δείχνει ότι το τεστ λειτουργεί σωστά. Τελικά, αν έχουμε δύο γραμμές, το τεστ είναι θετικό. Μία γραμμή στη ζώνη ελέγχου, το τεστ είναι αρνητικό. Ενώ αν δεν έχουμε καμία γραμμή ή γραμμή μόνο στη ζώνη εξέτασης, το τεστ δεν είναι έγκυρο. Δεν είναι έγκυρο. Αν έχουμε όμως οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το γρήγορο τεστ, θα πρέπει να κάνουμε και PCR. Μία τεχνική η οποία είναι μεν αργή, είναι πιο ακριβή, αλλά έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερη ειδικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Από το δεύτερο γέλ Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, ο κύριος Νικολακάκης Γιώργος, μετρώντας το θυμό του Εγκέλαδου. Καλησπέρα. Την παρουσίαση θα την κάνει ο συνάδελφος ο Κουκουλέτσος ο Κώστας με τον μαθητή μας. Τους δίνω το λόγο. Καλησπέρα, συνάδελφοι, και από μένα. Ήμασταν όλοι δύσκολα στην καραντίνα. Παρ' όλα αυτά, εμείς κατασκευάσαμε, μπορέσαμε με τα παιδιά να κάνουμε ένα σεισμογράφο χρησιμοποιώντας ένα γεώφωνο. Να δώσω το λόγο στον ένα μαθητή που θα εκπροσωπήσει την ομάδα από τα 8 άτομα. Είναι και ο γιος μου, ο Κουκουλέτσος, το Γιώργο. Αν γίνεται να κάνετε host το Κουκουλέτσο Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Έχει δικαιώματα, μπορεί να διατεράσει. Εντάξει. Σε αυτή την εργασία συμμετείχαν μαθητές Κουκουλέτσος Γιώργος, Μπαστάνιος Φουστράδιος, Μπαστιάνου Δέσποινα, Μπιλής Σωτήριος, Μιλόπουλος Άλκης, Παπαδόπουλος Φίλιππος, Παύλου Άννα και Πλιάχας Άγγελος. Ο Εγκέλαδος. Στην ελληνική μυθολογία αφαιρέται ως ο αρχηγός των γιγάντων, γιος του Ταρτάγου και της γης, που έπαιξε όμως πρωτεύοντα ρόλο στη γιγαντομαχία και στην οποία φωνεύτηκε. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως όταν γινόταν σεισμός, ο Εγκέλαδος είχε θυμώσει και επειδή ήταν πολύ μεγάλος, στράταζε ολόκληρη τη γη. Οι σεισμοί συμβαίνουν συνέχεια. Ολόκληρες οι πύρες βρίσκονται σε τεράστια στρώματα που επιπλέουν στις λιθοσφαιρικές πλάκες και μετακινούνται συνέχεια συγκρούμενα μεταξύ τους. Η καταγραφή των σεισμών γίνεται με ειδικά όργανα που ονομάζονται σεισμογράφοι. Κάθε σεισμική δραστηριότητα δημιουργεί διαφορετικούς τύπους ταλάντωσης και τα αποτελέσματα αυτής διαδίδονται με κύματα που ονομάζουμε σεισμικά. Μετρώντας τον χρόνο άφιξης των κυμάτων αυτών στο σεισμογράφο, καθώς και τη διάρκεια των δονήσεων και με το πλάτος τους, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος ενός σεισμού και το επίκεντρό του. Έτσι, έχουμε ένα αποτύπωμα της σεισμικής δραστηριότητας που εκτός των άλλων μπορεί να αποτελέσει και κριτήριο αν η δραστηριότητα είναι τεχνητή ή όχι. Τα κύματα που φτάνουν πρώτα ονομάζονται πρωτεύοντα, P waves, ενώ μετά έρχονται τα δευτερόντα, S waves, και στη συνέχεια τα κύματα επιφάνειας. Τα πρωτεύοντα είναι διαμήκη στον αέρα και ταξιδεύουν με 340 μέτρα ανά σεκόν, ενώ στο νερό με 1350 μέτρα ανά σεκόν περίπου και στο γρανίτη με 5000 μέτρα ανά σεκόν. Η καταγραφή των σεισμών και η ταξινόμησή τους γίνεται με βάση την κλίμακα του Ρίχτερ, η οποία είναι πιο διαδεδομένη λογαριθμική κλίμακα μέτρησης της ενέργειας ενός σεισμού που αφορά μια βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 10.
αν και ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε ήταν 9,5 Ρίχτερ. Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή ενός σεισμογράφου γεωφώνου, χρησιμοποιώντας ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων συνδεμένο με ένα σύστημα μηχανικών ταλαντώσεων μάζας ελαττηρίου, ώστε να δημιουργήσουμε την αρχική διάργηση του. Μισό λεπτό, γιατί χάθηκα. Την αρχική διάγεση του γεωφώνου από τα σεισμικά κύματα. Το σύστημα συνδέεται με μεταλλική βάση για να ενισχυθεί το μαγνητικό πεδίο του ηχείου και για να έχουμε καλύτερο σήμα. Το σύστημα του γεωφώνου συνδέεται σε υπολογιστή, στο οποίο εκτελείται ένα λογισμικό επεξεργασίας σήματος ανοιχτού κώδικα, το DASTI. Αρχικά, οι μαθητές που προγραμματοποιήσαμε ένα κύκλωμα μηχανικών ταλαντέρσεων λατρείου μας, όπου μετρήσαμε τη συχνότητα και στη συνέχεια συζητήσαμε για τη μετάδοση μιας διαταραχής σε ένα ελαστικό μέσο, όπου και αναφέραμε τα εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Κατεβάσαμε στον υπολογιστή το λογισμικό DASTI και συνδυάσαμε ανοιχτό το ηχείο με τον υπολογιστή και τοποθετημένο πάνω σε ένα θρανίο με ήχου στον αέρα, χτυπώντας ελαφρά το θρανίο. Παρατηρήσαμε την αποτύπωση του ίχνου στη διαταραχή στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχεια, συνδέσαμε τα καλώδια από ένα σύστημα ηχείων υπολογιστή και ενώσαμε τα καλώδια που οδηγούν στα δύο ηχεία σε ένα μονοφωνική σύνδεση. Μετά συνδέσαμε τις απολύσεις των καλωδίων στο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων και τις κολλήσαμε. Η άλλη άκρη του καλωδίου συνδέθηκε απευθείας με τον υπολογιστή. Τοποθετήσαμε την ορθογόνια πλάκα στο μαγνήτη του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων και επάνω σε αυτήν τον τρίποδα, ρυθμίζοντας κατά ύψος ώστε να συναντήσει το ηχείο στο ύψος που έχει το πλαστικό καπάκι στις κατάλληλες θέσεις που πραγματοποιήσαμε τη συγκόλληση. Σε απόσταση ενός μέτρου και για τα 4 μέτρα από το γεώφωνο, τοποθετήσαμε σε ύψος 1,2 μέτρα το ίδιο βάρος, το οποίο αφήσαμε να πέσει ώστε να καταγράψουμε τις διαφορές στο πλάτος, ένταση του σεισμικού κύματος, καθώς και τα είδη του κύματος που θα ανιχνευτούν καθώς φτάσουμε στο σεισμογράφο μας. Από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μείωση του πλάτους ταλάντωσης, που σημαίνει και μείωση στην ενέργεια που μεταφέρει το τεχνητό σεισμικό κύμα. Επίσης, είναι διακριτά τα διαφορετικά είδη κυμάτων, αλλά και η διάρκεια των σεισμικών κυμάτων. Το μηχανικό σύστημα ταλάντωσης τοποθετήθηκε ώστε να συντηρηθεί περισσότερο η διέγερση που αποτελούν τα σεισμικά κύματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι ανιχνεύουμε μόνο την κατακόρυφη συνιστόσα της ταλάντωσης που δημιουργούν τα σεισμικά κύματα που φτάνουν στο γεωφωνό μας. Δηλαδή, ο σεισμογράφο μας είναι τοποθετημένος πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Στη συνέχεια, αφού διαπιστώσουμε ότι ο σεισμογράφος μας λειτουργεί ικανοποιητικά, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε μια πραγματική σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι καταγεγραμμένη από επίσημα Ινστιτούτα, όπως το Γεωδυναμικό Αθηνών ή Γεωφυσικής Θεσσαλονικής και άλλα κέντρα που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο τον ελλαδικό χώρο και έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του σεισμογράφου μας. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19 και του εγκλεισμού. Και του γεγονότος ότι η οικοτεχνική υποδομή, το εργαστήριο των φυσικών επιστημών, όπου είναι τοποθετημένο ο σεισμογράφος, χρησιμοποιείται στη διάρκεια των μαθημάτων. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, Γιώργο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη η ιστορία αυτή. Την έχω ξαναπαρακολουθήσει, νομίζω, σε ένα άλλο πλαίσιο. Συγχαρητήρια. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με την Κάλυμνο, με την κυρία Τσιριγότη. Καλησπέρα από Κάλυμνο. Έχω σηκώσει το χεράκι για να με βρείτε. Πολύ ωραία. Είσαστε ήδη host. Ωραία, host. Το θέμα της, ο τίτλος μάλλον της παρουσίασης είναι R4C στην εξαποστάσεως εποχή. Δεύτερο γελ Καλύμνου, STEM, προσέγγιση στη διδασκαλία του φωτός. Ελπίζω ότι βλέπετε την παρουσίαση. Μάλιστα, μια χαρά. Ωραία. Είχαμε ξεκινήσει τη συμμετοχή μας στο R4Change με ένα διαφορετικό project σχεδιάζαμε να κάνουμε, κάτι με το περιβάλλον και με τα φυτά που έχουμε στον κήπο του σχολείου μας, αλλά επειδή ήμασταν κλειστά για πάρα πολύ καιρό, ειδικά στην Κάλυμνο, ανοίξαμε τις 3 τελευταίες εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά,
Τελικά κάναμε project με τα παιδιά που έχει να κάνει με τη διδασκαλία της φυσικής της Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες που τα παιδιά έρχονταν στο σχολείο. Χρησιμοποίησαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα Tinkercad, την οποία τη χρησιμοποίησα και σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας εξ αποστάσεως στη Β' Λυκείου, γιατί αφού δεν είχαμε πρόσβαση στα εργαστήρια και ο ηλεκτρισμός είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διδαχτεί κυρίως εργαστηριακά, έπρεπε να βρω κάποιο υποκατάστατο. Στα project το χρησιμοποίησαμε κυρίως γιατί φοβόμουν να μην καταστρέψουμε τον εξοπλισμό που διέθετα για τα projectάκια, κυρίως τα RGB LED φοβόμουν να μην μου κάψουνε. Και επίσης έχει και ένα πολύ εύκολο περιβάλλον προγραμματισμού, BEMBlocks, που ήταν εύκολο να τα παιδιά να καταλάβουν πώς λειτουργεί και ταυτόχρονα να πάρουν και τον πραγματικό κώδικα σε γλώσσα C που μπαίνει στο περιβάλλον του Arduino IDE και να το συνδέσουμε με το Arduino. Ποια κομμάτια της φυσικής διάλεξα? Στο κεφάλαιο που μιλάει για το φως, τα παιδιά μαθαίνουν για το οπτικό φάσμα, ότι υπάρχουν 6 διαφορετικά χρώματα που αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικές συχνότητες. Τα RGB LED από την άλλη έχουμε 3 λεντάκια, ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα μπλε, και μαζί συνδυασμένα μπορούν να μας δώσουν διάφορα χρώματα. Πώς, αυτό ήταν που έπρεπε να βρουν τα παιδιά να το εξερευνήσουν. Στηριχτήκαμε στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Είδαν τα παιδιά τα LED που έχουν διαφορετική συμπεριφορά από τις αντιστάσεις, τα δίπολα που είχαμε δει και τον διαιρέτη τάσης χρειαστήκαμε. Και επίσης συνδυάζουμε λίγο και την πληροφορική χρησιμοποιώντας το Arduino. Τι μάθαμε? Μάθαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στα ηλεκτρικά κυκλώματα που πρέπει να προσέχουμε, μας ενδιαφέρει αν τα συνδέουμε. Μάλλον υπάρχουν στοιχεία στα ηλεκτρικά κυκλώματα, μας ενδιαφέρει αν τα συνδέουμε στο θετικό ή στον αρνητικό πόλο. Και έχει σημασία στη συμπεριφορά τους, όπως είναι τα λεντάκια. Διαφέρουν από τα λαμπάκια, τα οποία δεν έχει σημασία η πολικότητα. Μάθαμε ότι λειτουργούν γύρω στα 3,5 βολτ. Το Arduino μας δίνει μια τάση εξόδου 5 βολτ. Άρα έπρεπε να φτιάξουν ένα διαιρέτη τάσης για να μοιράσουν τα 5 βολτ στα 3,5 που χρειαζόμαστε και σε κάποια άλλα τα οποία δεν έπρεπε να πάνε στα άκρα των LED. Ξεκινήσαμε απλά με ένα απλό κύκλωμα με λεντάκι και με το Arduino μάθαν τα παιδιά πώς μπορούν να το κάνουν να αναβοσβήνει. Εδώ βλέπετε το περιβάλλον με τα blocks, που είναι πάρα πολύ εύκολο για τα παιδιά να καταλάβουν τη λειτουργία του και να μπορέσουν να φτιάξουν και αυτά έναν δικό τους κώδικα. Και δίπλα ταυτόχρονα μπορούμε να πάρουμε τον αντίστοιχο κώδικα στην γλώσσα C-Wiring που χρησιμοποιεί το Arduino. Άρα μπορούν να τον κατεβάσουν επίσης αυτόν τον κώδικα και να τον περάσουμε στο Arduino ώστε να δουλεύει ανεξάρτητα από τον υπολογιστή. Και περάσαμε στα RGB LED. Το RGB LED φτιάξαμε το κυκλωματάκι. Ήταν πάρα πολύ εύκολα να... Τώρα θα προσπαθήσω, μήπως καταφέρω να σας δείξω το... Δεν ξέρω τώρα... Θέλω, ωραία, να σας δείξω στο Tinkercad. Βλέπετε το Tinkercad? Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ, λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγο πώς δουλεύει ακριβώς το περιβάλλον αυτό. Αυτό είναι το κύκλωμα που φτιάξαμε με τα παιδιά. Στον προγραμματισμό με τα blocks είναι πάρα πολύ εύκολο να δουλέψουν τα παιδιά και να δουν τον κώδικα. Βλέπετε, αρκεί να τραβήξουν και να σύρουν και να πούν ότι θέλω το χρώμα άσπρο, θέλω το χρώμα κόκκινο, θέλω χρώμα μπλε. Αν πάμε όμως στο option blocks και text, βλέπουν ότι το άσπρο χρώμα έγινε γιατί έβαλα full φωτισμό, δηλαδή χρησιμοποίησα την ένταση, ίδια ένταση στο κόκκινο, στο πράσινο και στο μπλε. Το 255 δείχνει το ποσοστό της έντασης που χρησιμοποιούμε στα 3 λεντάκια. Για να πάρω το κόκκινο, άναψα φουλ το κόκκινο και άφησα σβηστά τα άλλα 2. Για να πάρω, ας πούμε, αυτό το χρώμα,
έβαλα το πρώτο μηδέν και έβαλα μία ανάμιξη στα άλλα δύο χρώματα, στο πράσινο και στο μπλε. Έτσι μπορούσαν λοιπόν τα παιδιά να διαλέξουν το χρώμα που ήθελαν και να δούνε στον κώδικα C πώς, πώς στην πραγματικότητα παίρνεις αυτό το χρώμα με ανάμιξη των τριών βασικών. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Να καταλάβουν δηλαδή ότι τα χρώματα όλα τα παίρνουμε από τα τρία βασικά. Αυτό θέλαμε να δούμε. Εδώ βλέπετε τις ομάδες των παιδιών με το RGB λεντάκι. Το δεύτερο project που κάναμε ήταν, φτιάξαμε έναν ανιχνευτή φωτισμού. Πώς συνδέονταν με την ύλη μας. Είχαμε δει στο κεφάλαιο του ηλεκτρικού ρεύματος την αντίσταση των μεταλλικών αγωγών και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή. Την τιμή της αντίστασης του μεταλλικού αγωγού. Μιλήσαμε λοιπόν για άλλου είδους αντιστάσεις, όχι μεταλλικών αγωγών, για τη φωτοαντίσταση και τη φωτοδίωδο. Είναι συσκευές που η αντίστασή τους εξαρτάται από τις συνθήκες φωτισμού και άρα το ρεύμα που τις διαρρέει. Και θελήσαμε να φτιάξουμε έναν αυτοματισμό, ο οποίος θα μπορούσε να ελέγχει τις συνθήκες φωτισμού του δωματίου και θα υπενθύμιζε στους μαθητές ή σε κάποιον ότι είναι ώρα να ανάψει το φως. Εδώ φτιάξαμε το κυκλωματάκι μας και τα blocks με τον προγραμματισμό. Να προσπαθήσω πάλι, εδώ είναι πάλι, το περάσαμε στο Arduino, τα παιδιά βγήκαν έξω και έλεγξαν στο φως και μέσα στην τάξη τις συνθήκες που δουλεύει. Να δω πάλι αν μπορέσω, ωραία, να το δούμε λίγο και στο πραγματικό περιβάλλον. Μόνο και μόνο για να σας δείξω ότι μπορούν τα παιδιά να κάνουν και μία έρευνα για τις συνθήκες φωτισμού, ότι έπρεπε να αποφασίσουν μόνο τους τις συνθήκες που θα έπρεπε να ανάβει το λεντάκι. Αυτή είναι η φωτοαντίσταση. Έχω βάλει και ένα βολτόμετρο για να μετράω την τάση. Εδώ είναι ο διαιρέτης τάση, αντίσταση και φωτοαντίσταση, για να μετράω την τάση στα άκρα της αντίστασης, που συνδέεται σε σειρά με τη φωτοαντίσταση. Για να δούμε, εδώ βλέπετε την μπάρα, η οποία δείχνει ότι είμαστε σκοτάδι και στα άκρα της αντίστασης, από τα 5 βολτ που δίνει έξοδο το Arduino, υπάρχει μόνο μια πολύ μικρή τάση, που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη αντίσταση είναι αυτή που έχει η φωτοαντίσταση. Όταν πηγαίνω όμως σε συνθήκες έντονου φωτισμού, παρατηρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των 5 βολτ τα παίρνει η αντίσταση που συνδέεται σε σειρά με τη φωτοαντίσταση, που σημαίνει ότι η φωτοαντίσταση έχει πολύ μικρή τάση στα άκρα της, άρα πολύ μικρή αντίσταση. Και έτσι είδαν τα παιδιά ότι η φωτοαντίσταση, η τιμή της αντίστασης επηρεάζεται πάρα πολύ από τις συνθήκες φωτισμού. Τη μετρήσαμε και με το πολύμετρο, την φωτοαντίσταση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Και το τελευταίο project που κάναμε ήταν ο ανιχνευτής φλόγας με τη βοήθεια της, πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη φωτιά με την υπέρυθρα ακτινοβολία που εκπέμπεται. Αυτό το κολλήσαμε στο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, είδαμε διάφορα είδη ακτινοβολιών και είδαμε ότι υπάρχει μια ακτινοβολία υπέρυθρη η οποία είναι αόρατη και τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να την εντοπίσουν που βρίσκεται στην καθημερινή ζωή τους. Και πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούν κάποιες χρήσεις, πώς θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή. Εδώ δουλέψαν σε ομάδες, χρησιμοποίησαμε τον αισθητήρα ανιχνευτή φλόγας, ο οποίος, εάν στο χώρο υπάρχει μια εστία φωτιάς, ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται, το κυκλωματάκι που φτιάξαν τα παιδιά, για τον προγραμματισμό, γιατί δυστυχώς το Tinkercad εδώ δεν είχε τον sensor αυτό, άρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μέσα από το Tinkercad. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν έναν κώδικα που βρίσκεται στο διαδίκτυο και το συζητήσαμε έτσι ώστε τα παιδιά να καταλάβουν τις εντολές και να κάνουν διάφορες μικροαλλαγές ώστε να μας εξυπηρετήσει αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε και εδώ βλέπετε τις ομάδες των παιδιών. Σκεφτήκαν μετά τα παιδιά που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αποθήκες καυσίμων, σε αποθήκες ξερού χόρτου ή σε στάβλους, σε σπίτια ή σε σχολεία για να ειδοποιήσει αν υπάρχει κάποια εστία φωτιάς, εάν κάπου φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
Μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είδαμε, συνεχίζουμε με αλλάζοντας λίγο το κλίμα και μιλώντας για θεατρική, για μια θεατρική παράσταση που μας έρχεται από το Γέλ Μελισσίων. Η κυρία Χαραλαμπέλη έχει το λόγο. Κυρία Χαραλαμπέλη, αν μιλάτε, δεν σας ακούμε. Συγγνώμη, γεια σας. Εμείς θα παρουσιάσουμε το Λύκειο Μελισσίων. Πολύ ωραία. Ωραία. Το κάνουμε... Λύκειο Μελισσίων είναι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι μπορείτε να παρουσιάσετε, κάνετε share screen. Ναι, μισό λεπτό. Το βλέπετε? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ως εκπρόσωποι του Γενικού Λυκείου Μελισσίων για να σας παρουσιάσουμε τη συμβολή μας στο έργο Reflecting for Change μέσω του θεατρικού που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο της δράσης μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο. Με διευθυντή τον κύριο Ευάγγελο Σκορδάκη, συντονίστρια την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπέλη, καθώς και την ομάδα μας που αποτελούνταν από 22 μαθητές, καταφέραμε να υλοποιήσουμε την παράσταση «Η δική μας παρέμβαση». Κάτι δεν ακούμε. Το έργο του R4C μας προκάλεσε να ενταξιωθούμε στην απραξία που βιώσαμε καιρό της καραντίνας, να δημιουργήσουμε, να συνεργαστούμε ομαδικά έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρα στο έργο μας και να επικοινωνήσουμε για την καλύτερη συνεργασία μας. Η πρόσκληση γίνεται πρόκληση. Πρόκληση να καταφέρουμε να συνεργαστούμε εξ αποστάσεως και να ολοκληρώσουμε το θεατρικό μας έργο που είχαμε ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, διασκευάσαμε το σενάριο ώστε να προσαρμόζεται στους καινούργιους μας ηθοποιούς. Διαμορφώσαμε ομάδες εργασίας ώστε να διευκολύνουμε το έργο και είχαμε επικοινωνία μέσω ομαδικής συνομιλίας. Η δική μας παρέμβαση, αυτός είναι ο τίτλος του θεατρικού μας έργου. Πρόκειται για μια μαθητική παρέμβαση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ένα χειρότη στην καταστροφή των δασών και ένα αποφασιστικό στόχο στις εκπομπές αερίων του ΟΚΤΗ. Η συναντήση στο σχολείο για την δημιουργία των σκηνικών ήταν μία πολύ δημιουργική διαδικασία, όπως παρατηρούμε. Εδώ παρατηρούμε τους ηθοποιούς μας να προβάλλουν τα λόγια τους στις σκηνές και να ζωντανεύουν την παράστασή μας. Εδώ είναι η πρόβα των μουσικών μας. Το σχολείο ζωντάνεψε από τις πρόβες των μουσικών. Οι χορευτές μας εδώ πέρα παρατηρούμε πως κάνουν τις πρόβες τους πριν ζωντανέψουμε επί σκηνή στο έργο μας. Καταφέραμε λοιπόν με εργαλεία καθημερινής τεχνολογίας να κάνουμε τα γυρίσματα και να ολοκληρώσουμε το τελικό βίντεο της παράστασής μας. Η ομάδα διάθεσης και πρόθεσης έδωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τη σελίδα η φυσική παγκοσμίου στο Facebook και Instagram, δημιουργήθηκαν διαδικασίες, σχεδιάστηκαν αφήσεις, ενημερώθηκε ο Δήμος και η σχολική κοινότητα, παραχωρήθηκε μια συνέντευξη και ανακτήθηκαν φωτογραφίες για το τελικό μας βίντεο. Εδώ είναι οι διαθήκες στις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε το έργο μας και τις δράσεις μας. Και παρουσιάσαμε η Σοφία Αναστασίου. Ο Αντώνης Καρπουνάρης. Και η Στρομίδα. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, παιδιά.
Αν και κάποιες, κάποια κοπελιά από τα τρία παιδιά δεν ακουγόταν πολύ καλά. Αλλά δεν πειράζει. Συγχαρητήρια για την δουλειά. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Χιωτέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα είστε co-host. Θα πρέπει... Ναι, να κάνω διαμήρωση. Ναι, θα πρέπει... Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ας κάνω διαμήρωση και ήχο. Share. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα βλέπετε ουσιαστικά την οθόνη μου. Λοιπόν, ο τίτλος της εργασίας που θα σας παρουσιάσουμε είναι «Καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από το Vehicle Simulator». Τώρα το Vehicle Simulator θα δούμε σε λίγο τι είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι εκπαιδευτικός του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ με παιδιά, κάνουμε μεταφορά τεχνογνωσίας και δουλεύουμε πάρα πολύ με παιδιά δημοτικού, πηγαίνουμε στα δημοτικά, κάνουμε πειράματα φυσικής, αλλά ταυτόχρονα δουλεύουμε και στον τομέα της καλλιέργειας των δεξιοτήτων. Αυτό είναι που θα σας δείξουμε και σήμερα. Λοιπόν, οι δεξιότητες είναι κάτι το οποίο το τελευταίο καιρό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, το ΙΕΠ στα νέα προγράμματα, τα πιλωτικά, τα αναμορφωμένα προγράμματα, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Εγώ μπορώ έτσι να εστιάσω λίγο. Αυτό είναι το δεντράκι με πάρα πολλές δεξιότητες. Δημιουργική σκέψη μπορώ να εστιάσω, ξένες γλώσσες, διαχείριση έργων, καθοδήγηση ομάδας, επίδειξη ενθουσιασμού, ανάπτυξη στρατηγικής για επίλυση προβλημάτων. Είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία θα δούμε μέσα από αυτό που θα σας παρουσιάσουμε, το πώς μπορούν να καλλιεργηθούν αυτές οι δεξιότητες στο πλαίσιο ενός σχολείου. Ο δεύτερος πυλώνας, ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ο δεύτερος πυλώνας είναι τα serious games. Τα serious games είναι video games, είναι παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, είτε αγοράζονται είτε υπάρχουν δωρεάν, τα οποία έχουν όμως και κάποιο σοβαρό σκοπό. Δεν είναι μόνο για διασκέδαση και ψυχαγωγία, έχουν κάποιο σοβαρό σκοπό. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Εδώ βλέπετε ένα serious game το οποίο έχει να κάνει με την ασθένεια κάποιου ανθρώπου, με έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στο νοσοκομείο, έχει κάποιο πρόβλημα, πώς δρά κανείς να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, τι πρέπει να κάνει, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει και είναι για εκπαίδευση ας πούμε νοσηλευτών ή γιατρών. Αντίστοιχα είναι τα serious games για την εκπαίδευση πιλότων σε προσομοιωτές. Σε πιο εξελιγμένο βέβαια επίπεδο. Αυτό τα τελευταία χρόνια το συνδυασμό Serious Games στην εκπαίδευση έχει πάρει πολύ μεγάλο εύρος, έτσι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Βλέπετε εδώ στο Future Lab, Games in Education, Serious Games, εδώ βλέπετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται μια κατάσταση κρίσης, παραδείγματος χάρη, ένα σεισμό, μια πυρκαγιά, ας πούμε, τι εκπαιδεύεται ο άνθρωπος που δουλεύει στις ειδικές, στην άμεση επέμβαση, εκείνη τη στιγμή που θα πάει στο χώρο, τι πρέπει, ποιο περιστατικό πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτο. Είναι μια περίπτωση, ας πούμε, serious game. Εμείς εδώ πέρα, λοιπόν, στο σχολείο και ό,τι κάνουμε στα δημοτικά είναι το εξής. Χρησιμοποιούμε ένα serious game, το vehicle simulator, μέσα από το οποίο μπορεί ένας μαθητής του δημοτικού να μάθει γεωγραφία, να μάθει τη γεωγραφία, ας πούμε, του χώρου, ας πούμε, του ελληνικού χώρου και όχι μόνο, μεταφέροντας, ταξιδεύοντας με πλοία και βάζοντας, ας πούμε, στόχους μετακίνησης των πλοίων στο Αιγαίο. Εγώ εδώ σταματάω, θα δώσω το λόγο στον Στέλιο, που ο Στέλιος θα σας δείξει πώς λειτουργεί το Vehicle Simulator και πώς καταφέρνει με αυτό το παιχνίδι να
και να χειρίζεται ένα πλοίο, οπότε να καλλιεργεί τις δεξιότητες, παραδείγματος χάρη αν θέλει να γίνει καπετάνιος όταν θα μεγαλώσει, να χειρίζεται έτσι ας πούμε τις δεξιότητες, ξέρω εγώ, τις δεξιότητες ας πούμε επαγγελματικές, αλλά όχι μόνο αυτό, να μπορεί να μάθει και γεωγραφία έμεσα με έναν ευχάριστο τρόπο. Μας διδάσκει, να το πω, γεωγραφία και πώς να κινούμε, να πιλοτάρουμε, όπως εγκαιρείτε το, ένα πλοίο. Το παιχνίδι είναι για αυτούς που ασχολούνται περισσότερο, ναι, πλοίο και τα λοιπά. Τα πλοία, βλέπετε και είναι και ο χάρτης, να έχουμε ψάξει σε ένα browser. Το οποίο το έχουμε αράξει. Βλέπετε ότι είναι ολόιδια τα καράβια. Είναι μοντέλα, κάποια μοντέλα είναι επιδρομή, κάποια χωρίς. Είναι δωρεάν. Τώρα, τα πλοία αυτά τα βρίσκουμε σε browser, όπως και το ίδιο και, και τους χάρτες. Και όταν τα βρούμε, πατάμε download, τα βάζουμε εδώ στον φάκελο του παιχνιδιού, να το βάζουμε το παιχνίδι, το βάζουμε εδώ, στα vehicles και το βάζουμε μέσα. Μετά κλείνουμε τον φάκελο, πηγαίνουμε στο παιχνίδι μας. Ωραία, και θα μας εμφανίσει κάπου εδώ. Ωραία, για να φτιάξουμε εμείς να μπούμε, θα πρέπει να πατήσουμε το load. Το new, για να μπούμε σε καινούριο και να επιλέξουμε ένα από τα πλοία που κατεβάσαμε που θα εμφανιστούν εδώ πάνω, άμα δεν εμφανιστούν κάτι λάθος έχει γίνει στην εγκατάσταση. Πατάμε μετά τον χάρτη και start. Τώρα, με τον χάρτη. Πριν σε λίγο σας είπα ότι με το παιχνίδι αυτό μας διδάσκει γεωγραφία. Ναι. Εδώ βλέπετε, όλες αυτές που σας είπα, όλα τα νησιά και κλάδες, Βορείου Αιγαίου, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος. Ωραία, όλα αυτά τα νησιά τα λέει και με τα ονόματά τους. Τώρα, θα σας κάνω μια περιήγηση. Εγώ βασικά το έχω αρχίσει ήδη το παιχνίδι, όπως βλέπετε εδώ κάτω. Κανονικά θα πατήσετε εσείς start. Λοιπόν, σας βάζω το παιχνίδι. Στο ρημάνι του Ρακλείου και το έχω δέσει. Η διαδικασία στο να δεθεί το πλοίο και να πηγαίνει στο ρημάνι είναι πολύ εύκολη. Απλά στο πληρολόγιο σας πατάτε το B, θα συμφωνήσει το πράγμα, την μπάρα. Σε αυτή την μπάρα σας λέει κάποια πράγματα του πλοίου. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι για να κινείται προς τα πίσω. Αυτό έβανε για να πηγαίνει η φούρη δεξιά και αριστερά και τα θάστερ τα λέμε. Και αυτό το πίσω είναι το stern thruster, είναι για την πρίμνη, να πηγαίνει αριστερά ή δεξιά. Και εδώ είναι το πίσω βασικά. Λοιπόν, με το D, το δέλτα, ξεδένουμε το πλοίο. Και τώρα υπάρχουν δύο είδη πλοίων. Ένα που είναι με animation, με το καταπέλτης κατεβαίνει όπως υπάρχει τη ζωή. Έτσι. Υπάρχει και τώρα ένα πλοίο σαν αυτό και τα πέλτσες κατεβαίνουν κάπως έτσι. Δεν επένουν. Γιατί όχι, απλά κλείνουν. Τώρα, θα συζητήσουμε λίγο πώς είναι το delay του ρυθμικού, πώς θα το πω, τα εμφάνιση του, τα λιμάνια του, από τον χάρτη που έχουμε βρει. Αυτός εδώ, αυτή ήταν η ειδική του, το λιμάνι του Ηρακλείου. Ωραία. Και πείτε, δεν θέλω στο Ηράκλειο, θέλω σε Μύκονο. Πάμε στον χάρτη. Mouse control enabled. Πάμε τόσο πράγμα που κάνουμε zoom out με το παιδί. Και πάμε, ξέρω εγώ, θέλουμε να πάμε στην Μύκονο. Πατάμε εδώ, κάνουμε zoom, πατάμε το go to και yes. Και περιμένουμε κάποιο δευτερόλεπτο που να μας βγάλει στην Μύκονο. Και έτσι μπαίνουμε στην Μύκονο, στο λιμάνι του. Έχει
κάτι ανεμόμενο, δηλαδή να δείτε πόσο το έχουν δώσει έμφαση. Και εκεί πέρα είναι το λιμάνι. Να σας δείξω λίγο και το πού ανάβουμε την πύρα από εδώ, ακόμα το πιλότο από εδώ, και είναι το πλοίο. Και υπάρχουν το shift και το πέρα, που παίρνουμε σε θέση στις κάμερες. Υπάρχει και η κάμερα από τη σκέφτια. Λοιπόν, εντάξει, το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορεί να κάνει κανείς τα πάντα, μπορεί να κάνει ένα ολόκληρο πλάνο, να ξεκινήσει το πλοίο από ένα λιμάνι, ας πούμε τον Πειραιά, και να πάει σε πάρα πολλά λιμάνια και να επιστρέψει. Οι μαθητές μπορούν έτσι να βλέπουν και τη γεωγραφία του χώρου, ας πούμε, του ελληνικού, αλλά και του παγκόσμιου, και να κατεβάζουν πλοία. Μπαίνουν δηλαδή σε μια τέτοια νοοτροπία ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως είναι η αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών, η αναζήτηση πλοίων, η αναζήτηση χαρτών, όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε, πέρα από την γεωγραφία που μαθαίνει κανείς με ευχάριστο τρόπο, πώς μπορεί κανείς να δουλέψει πάνω σε αυτό το παιχνίδι, πετυχαίνοντας στόχους καλλιέργειας δεξιοτήτων. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χιωτέλη. Να κάνω... Αν θέλετε, διακόψτε. Ωραία. Διέκοψα τη διαμήρωση. Ωραία, ωραία. Θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Είναι ο κύριος Κατσάνος από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών της Λάρισας, με μια παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα μελισσοκομείας στο σχολείο. Ο κύριος Κατσάνος. Ο κύριος Κατσάνος μας ακούει. Κύριε Κατσάνο. Κώστα, ενώ τον έβλεπα μέχρι λίγο, τώρα δεν φαίνεται. Χάθηκε. Τώρα έκανε. Καλή. Okay. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Ωραία, ναι, σας ακούμε. Σας κάνουμε και post για να μπορέσετε να παρουσιάσετε. Ωραία. Ελπίζω να τα καταφέρω, μόνο γιατί η σύνδεση σήμερα δεν ξέρω. Είναι δυστυχώς έπεσε πάνω στη μέρα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για όλες τις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν. Ήταν εξαιρετικές. Εγώ σήμερα θα παρουσιάσω τη συμμετοχή και την εργασία του δεύτερου ΣΔΕ στα πλαίσια του προγράμματος. Εμείς λοιπόν, όπως είδατε από τον τίτλο της εισήγησής μας, υλοποιήσαμε φέτος ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω τι βλέπετε ακριβώς τώρα, φαίνεται η παρουσίαση. Βλέπουμε την παρουσίασή σας, ναι. Τέλεια. Εμείς λοιπόν στο ΣΔΕ Φυλακών Λάρισας υλοποιήσαμε στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα R4C ένα πρόγραμμα μελισσοκομείας. Και θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα τη φιλοσοφία και το αποτελέσματα του προγράμματος. Καταρχάς θα ήθελα να πω δύο λόγια για το δικό μας το σχολείο, γιατί είμαστε ένα ιδιαίτερο σχολείο, καθώς το σχολείο μας λειτουργεί μέσα σε κατάστημα κράτησης, και θέλω
να ευχαριστήσω και από εδώ που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε και στο προηγούμενο το πρόγραμμα του όσους και στη συνέχεια αυτού και ελπίζουμε και σε μελλοντικές δράσεις και παράσεις, γιατί μας δίνει το δικαίωμα να εμπλουτίσουμε πολύ το περιεχόμενο της δασκαλίας και να ανοίξουμε και μεγαλύτερους δρόμους συμμετοχής στους μαθητές μας, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν περιορισμένα ρεθίσματα το διάστημα αυτού του εγκλεισμού τους. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Το σχολείο μας λοιπόν στεγάζεται σε ανεξάρτητη χώρα, αλλά βρίσκεται εντός του καταστήματος κράτησης. Λειτουργεί από το 2004 και είναι το πρώτο σχολείο που δημιουργήθηκε στη φυλακή στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει περισσότεροι από 1.070 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούν 7 γραμματισμούς, έτσι ονομάζονται τα αντικείμενα τα μαθησιακά στο δικό μας σχολείο. Το σημαντικό είναι ότι υλοποιούνται και πάνω από 6 διαθεματικά σχέδια εργασίας κάθε χρόνο στο σχολείο μας. Πέρα λοιπόν από το πρόγραμμα διδασκαλίας που περιλαμβάνει, όπως βλέπετε, ελληνικό, αγγλικό, πληροφορικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, επιστημονικό και αισθητικό γραμματισμό, καθώς επίσης και συμβουλευτική ψυχολογίας και σταδιοδρομίας, υλοποιούμε λοιπόν και διάφορα projects στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές. Επίσης, υλοποιούμε δεκάδες παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, διαλέξεις και πολλά άλλα. Το site του σχολείου μας το βλέπετε εδώ, για όποιον ενδιαφέρεται να επισκεφτεί. Έχουμε ένα χώρο όπου αναφέρουμε αναλυτικά όλες τις δράσεις και το τι συμβαίνει καθημερινά στο σχολείο μας. Δύο λόγια επίσης για να αντιληφθείτε γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε σε τέτοιου προγράμματα. Η εκπαίδευση στα καταστήματα κράτησης αποσκοπεί βασικά στην επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στο δικό μας σχολείο κάποια στιγμή εγκατέλειψαν την τυπική εκπαίδευση. Στην ελαχιστοποίηση των δεινών του εγκλεισμού και στη δημιουργική κάλυψη αυτού του χρόνου εγκλεισμού που ονομάζεται νεκρός. Και επίσης το πιο σημαντικό στην απόκτηση κοινωνικών και στην αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα και στην απόκτηση νέων. Και επίσης ένα σημαντικό παράγοντα και κριτήριο επιλογής των διδακτικών παρεμβάσεων είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί στην έβρεση εργασίας και μετά την αποφυλάκηση, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Και επίσης, αυτό που προσπαθούμε και επιδιώκουμε είναι όσο δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των φορέων της κοινωνίας στα προγράμματα που υλοποιούμε, τα εκπαιδευτικά. Με τη λογική αυτή, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι ένα πρόγραμμα μελισσοκομείας στα πλαίσια της συμμετοχής του προγράμματος R4C θα ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε σημαντικά σε όλα τα παραπάνω σημεία την ομάδα των εκπαιδευμένων. Και ο βασικός σκοπός του προγράμματος, λοιπόν, είναι η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και υιοθέτηση στάσεων, οι οποίες θα τους βοηθούσαν να κατανοήσουν τους κανόνες λειτουργίας τόσο της κοινωνίας των μελισσών, αλλά και η αντιστοίχησή τους με αυτές της κοινωνίας του ανθρώπου. Και την ταυτόχρονη ανάδειξη αρχών όπως είναι η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισμός, η κατανομή εργασίας, η παραγωγικότητα, η βιώσιμη και η φόρος ανάπτυξη, η δίκαιη οικονομία. Θέματα που καταφέραμε μέσα από την ενασχόληση με τη μελισσοκομεία να αγγίξουμε και να διαπραγματευτούμε με τους εκπαιδευόμενους. Οι ειδικότεροι στόχοι λοιπόν ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τη λειτουργία της κοινωνίας των μελισσών, και η απόκτηση, όπως είπαμε, γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην έναρξη δραστηριότητας είτε ερασιτεχνικής είτε επαγγελματικής, γεγονός εξαιρετικά χρήσιμο για άτομα που προσπαθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και θα δείτε και στο τέλος ότι αυτό το σημείο ακριβώς και οι ίδιοι οι μαθητές ανέδειξαν ως ένα από τα σημαντικότερα. Εκμεταλλευτήκαμε λοιπόν στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο R4C και την εμπειρία του όσους. Δηλαδή τους επιταχυντές, τους οποίους είχαμε γνωρίσει κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκείνου του προγράμματος, τους οποίους αξιοποιήσαμε και σε αυτήν εδώ την παρέμβαση, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου. Η δομή του προγράμματος, λοιπόν. Η δομή του προγράμματος αρχικά είχε σχεδιαστεί για 100 ώρες. Βέβαια, ο σχεδιασμός είχε γίνει πριν την πανδημία. Αντιμετωπίσαμε και εμείς πολλά προβλήματα ως σχολική μονάδα. Αλλάξαμε πολλά μοντέλα διδασκαλίας από διαζώσεις. Στην πορεία χρειάστηκε να μείνει και το σχολείο μας κλειστό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να αναπροσαρμόσουμε και τελικά να καταφέρουμε και μέσα στη χρονιά να γίνει για πρώτη φορά εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μέσα σε σχολεία φυλακών. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, βέβαια, προς το τέλος της χρονιάς διαζώσεις. Οπότε, σε κάποιο σημείο αναγκάστηκε να γίνει πιο εντατικό το πρόγραμμα για να καλύψουμε αυτές τις ώρες που περιλάμβανε ο αρχικός σχεδιασμός. Οι θεματικές ενότητες, λοιπόν, καλύφθηκαν ή παρακάτω. Σκοπός του προγράμματος ήταν να ξεκινήσει ένας αρχάριος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη λησοκομεία μέχρι πρότινος, και να καταφέρει και να μπορέσει στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης της θεωρητικής και πρακτικής να μπορεί να διαχειριστεί μελίσια. Και αυτό σε ένα βαθμό
το καταφέραμε. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι το πρόγραμμα, όπως θα δείτε παρακάτω, συνεχίζεται και φέτος. Οπότε και οι παλιοί μαθητές, αλλά και οι νέοι, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ασχολούνται ενεργά και να εμπλουτίσουν με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους. Καλύπτει λοιπόν όλο το φάσμα της πληροφορικής, όπως βλέπετε, από τη συστηματική κατάταξη, τις φυλές, την ανάπτυξη, την ανατομία, τη διατροφή, τη σμηνουργία, με λησοκομικά φυτά, τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και φυσικά τις ασθένειες και τους κινδύνους που διατρέχουν οι μέλισσες σήμερα. Η υλοποίηση λοιπόν του προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και ως το τέλος του Ιουνίου του 2021 είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμός για 3 ώρες εβδομαδιαίως. Παρακολούθησαν θεωρητικά αλλά και πρακτικά μαθήματα τόσο για το περιβάλλον και το συναρπαστικό αυτό κόσμο των μελισσών, αλλά κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν και όλες τις προϋποθέσεις για την εκτροφή, την αναπαραγωγή, την παραγωγή μελιού, κυριού, βασιλικού, πολιτού και γύρης. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο εντός της σχολικής αίθουσας, όσο και στο βοτανό κήπο του σχολείου, όπου καλλιεργούνται τα περισσότερα είδη μελισσοβότανο. Δηλαδή, το θετικό ήταν ότι με αφορμή το project για την μελισσοκομεία, δημιουργήσαμε και ένα βοτανόκηπο όπου φυτέψαμε όλα αυτά τα αναγκαία βότανα για να βρίσκουν τροφή οι μέλισσες που είχαμε στο σχολείο μας. Εδώ λοιπόν έχω μερικές φωτογραφίες από τη θεωρητική κατάρτιση, το μάθημα στη σχολική αίθουσα, άνθρωποι και επιστημονικό προσωπικό που ερχόταν ως ειδικοί και επισκέπταν το σχολείο μας για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους εκπαιδευόμενους. Και εδώ επίσης μια δεύτερη φωτογραφία. Ακόμα μία όπου βλέπετε την Κυψέλη. Και επίσης ο σχολικός βοτανόκηπος που αποτελεί και αυτός ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος του προγράμματος. Βλέπετε, είμαστε τυχεροί που γύρω από το χώρο του σχολείου έχουμε την πολυτέλεια εισαγωγικά να έχουμε ελεύθερο χώρο και να μπορούμε να δημιουργήσουμε και βοτανόκηπο. Οι μαθητές εδώ στη φάση της προεργασίας, εδώ όταν πλέον έχουν αρχίσει τα βότανα και βλέπετε και τις μέλισσες όπου είναι δίπλα τα μελίσια και ο εκπαιδευτής εξηγεί τη διαδικασία στους εκπαιδευόμενους. Και εδώ μια ίδια φωτογραφία. Η πρόθεσή μας λοιπόν την τρέχουσα σχολική χρονιά, διότι οι περιορισμοί της προηγούμενης δεν του άφησαν να γίνει πραγματικότητα, είναι η αξιοποίηση της δυνατότητας να δημιουργηθεί, και εφόσον ξανά οι συνθήκες το επιτρέψουν, βέβαια, ένα μικρό μελισσοκομικό εργαστήριο. Δηλαδή, ένα μικρό μελισσοκομείο, στο οποίο θα παρέχεται μια περισσότερο ποιοτική πρακτική εκπαίδευση των μαθητών. Παράλληλες δράσεις. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με διαλέξεις και επίσης με διανομή μελιού ως μια συμπληρωματική δράση του όλου προγράμματος. Τι είπαν λοιπόν οι εκπαιδευόμενοι? Συνοψίζοντας και συμπυκνώνοντας όλα αυτά που βρήκαν ως θετικά, θα λέγαμε ότι το βρήκαν μια εξαιρετική δραστηριότητα στο πλαίσιο της κοινωνικής επανένταξης, γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί στην άσκησή της. Και αυτό τι σημαίνει? Οι έγκλειστοι, εφόσον αποφυλακιστούν, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν. Η μελισσοκομεία δεν είναι ένα από αυτά. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και χρήσιμο για αυτούς. Και επίσης το ότι αφορά έργο στη φύση με ελεύθερο ωράριο. Αυτό αποτελεί για αυτούς κάτι πολύ σημαντικό, πέρα βέβαια από όλα τα εκπαιδευτικά ωφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα τέτοιας διάστασης και περιεχομένου. Συνεργαζόμενοι φορείς, λοιπόν, το σχολείο μας συνεργάστηκε με δύο κινσέπ, την Έναστρον και την κινσέπ Μελιτεύς. Και η εκπαίδευση έγινε και γίνεται από συνεργάτες μέλη των δύο φορέων και από εξειδικευμένους επιστήμονες. Το πρόγραμμα ευτυχώς έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους για τη συνέχιση του πόρους και για το τρέχον σχολικό έτος. Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη έγινε η πρώτη συνάντηση, με την υποστήριξη του ΚΕΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους. Και κάπου εδώ κλείνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσάνο, και για την παρουσίαση, αλλά και για όλη τη δράση στις φυλακές Λάρισσας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και σε επόμενες παρεμβάσεις, δράσεις και προγράμματα. Μακάρι. Συνεχίζουμε με το ένατο ΕΠΑΛ Πειραιά ναυτικής κατεύθυνσης, με την κυρία Φωτεινή Μουστάκη και την κυρία Ελένη Σιράκου. Με ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε για το ρόλο του επαγγελματία ναυτικού στη μόλυνση της θάλασσας, στη ρύπανση της θάλασσας. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Μπορείτε να κάνετε share screen. Share screen.
Εμένα με δυσκολεύει λίγο. Δεν ξέρω αν, Ελένη, εσύ μπορείς να το ανοίξεις, το PowerPoint μας. Με ακούει, Ελένη Σιρακού? Ωραία. Ελπίζω να μπορώ τώρα. Τέλεια. Μια χαρά. Ναι, τώρα βλέπουμε. Ωραία. Ωραία. Απλά στο μάτι χρειαζόμουν κάποια δικαιώματα ακόμα. Ωραία. Η Ελένη Σιράκου και εγώ είμαστε δύο από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του ένα του ΕΠΑΛ Πειραιά Ναυτικής Κατεύθυνσης. Φέτος δεν είμαστε στο ίδιο σχολείο, όμως κάθε φορά έτσι που έχουμε μια τέτοια πρόσκληση σαν τη δική σας, συζητάμε πάρα πολύ και ξανασκεφτόμαστε το έργο και νομίζω ότι συζητάμε πάρα πολύ παραγωγικά για το πώς θα πάμε παρακάτω και πώς θα ξανασυνεργαστούμε πάνω σε αυτά. Παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο συνάδελφος στο τέλος. Στο προηγούμενο έργο, στο ΣΟΣ, είχαμε ασχοληθεί με τα πετρελοειδή και σκεφτήκαμε με την Ελένη ότι θα ήταν μια ωραία αφορμή να συνεχίσουμε το προηγούμενο έργο, να απευθυνθούμε στους μαθητές για να συζητήσουμε το θέμα της ρύπανσης θάλασσας από τα πλαστικά και μιας και που είμαστε και στο ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης, να εστιάσουμε στο ρόλο του επαγγελματία ναυτικού. Πολλές φορές όταν συζητάμε σε αυτά τα έργα, πάμε και εστιάζουμε στο τι έκαναν οι μαθητές. Όμως, κάνοντας μια συζήτηση χθες για το πώς θα θέλαμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να δομήσουμε την παρουσίαση με βάση το ποιος ήταν ο σχεδιασμός μας, τι επιλογές κάναμε εμείς και πώς οργανώσαμε το συγκεκριμένο έργο. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με τις δράσεις της παιδαγωγικής ομάδας. Η παιδαγωγική ομάδα, όπως βλέπετε, αποτελείται από συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων. Θέλαμε διεπιστημονικότητα στο έργο και προσπαθήσαμε αυτή τη διεπιστημονικότητα να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Η συζήτησή μας ήταν σχετικά με το πώς θα οργανώσουμε τις διάφορες φάσεις εξέλιξης του έργου, με το ποιος ήταν ο ρόλος ο δικός μας μέσα στο έργο και ποια θα είναι τα παραδοτέα μας σε κάθε φάση του έργου. Δηλαδή, θέλαμε να δούμε την παιδαγωγική ομάδα, ανθρώπους που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και έρχονται από διαφορετικά αντικείμενα, παιδαγωγικά και στο σχολείο. Θέλαμε να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεργαστούν, πώς θα πάρουν το ρόλο τους μέσα στην παιδαγωγική ομάδα και θα θέλαμε να τους δούμε όχι ως επιτηρητές ή εκτελεστές του έργου, αλλά θέλαμε να τους δούμε σαν μια ομάδα εργασίας που έχει συγκεκριμένα παραγόμενα. Στην αρχή η συζήτησή μας ήταν για το ποια είναι η αναγκαιότητα του έργου, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα εμπλέξουμε τους μαθητές. Συζητήσαμε λοιπόν να έχουμε 20 μαθητές σε 5 ομάδες, μαθητές της πρώτης τάξης και αγόρια και κορίτσια που ήταν είτε είχαν αποφασίσει να πάνε στο μέλλον για πλοίαρχη είτε μηχανική του εμπορικού ναυτικού και να είναι και από διάφορα τμήματα και να επιλέξουν και οι ίδιοι οι μαθητές τις ομάδες τους. Στη δεύτερη φάση συζητήσαμε για το πώς θα διαπραγματευτούμε το ίδιο θέμα από διαφορετικές πτυχές. Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες, επέλεξαν εκείνοι τις ομάδες τους, εμείς τους δώσαμε τους τίτλους και οι ομάδες είχαν να κάνουν με την παραγωγή των πλαστικών, τους τρόπους και τις μεθόδους τους στον κύκλο ζωής των πλαστικών, με την ανάλυση των μικροπλαστικών στο θαλασσινό νερό, με διεθνείς συμβάσεις που αφορούν την ναυτιλία και το πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, για τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην τροφική αλυσίδα και μια πιλωτική εφαρμογή, έτσι να δούμε αν θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε ένα πλοιάριο να μεταφέρει νερό από τη θάλασσα στη στεριά. Οι μαθητές θα χρειαζόταν να δούνε μέσα στην ομάδα τους και να συνεργαστούν, να μαζέψουν υλικό και να γράψουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Περιμέναμε όμως να διαπιστώσουν ότι μέρος αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν να διαπραγματευτούν ανήκουν και σε μία άλλη ομάδα και περιμέναμε οι ομάδες μεταξύ τους να αρχίσουν να συνεργάζονται.
Ο δικός μας ο ρόλος ήταν περισσότερο υποστηρικτικός, δηλαδή θέλαμε να διασφαλίσουμε την ανατροφοδότηση όπου χρειαζόταν να παρέμβουμε αν νομίζαμε ότι δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά η διαδικασία και χανόταν στην ουσία, η ουσία μάλλον της διερεύνησης των μαθητών, και να συμμετάσχουμε σε κάθε περίπτωση ενεργά στην παιδαγωγική μας ομάδα, να κάνουμε συναντήσεις και να θέτουμε κάθε φορά νέους στόχους και να έχουμε νέα παραγόμενα. Ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει ήταν να έχουμε και μία επικοινωνία με φορείς, δηλαδή να μην είμαστε μόνο μέσα στο σχολείο, είτε οι μαθητές μεταξύ τους στην ίδια ομάδα ή οι ομάδες μεταξύ τους, να απευθυνθούμε και σε φορείς, και όντως ανταποκρίθηκαν και οι δύο φορείς στους οποίους απευθυνθήκαμε, και το ΕΛΚΕΘΕ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στις συνθήκες πανδημίας μπορέσαμε και κάναμε μέσω WebEx τις επαφές μας. Οι μαθητές είχαν έτοιμες ερωτήσεις, τις οποίες απίφθηναν στους ειδικούς, με σκοπό η εργασία που είχαν κάνει μέχρι τότε να πάρει μια ανατροφοδότηση και να μπορούσαν να συνεχίσουν με νέο υλικό και νέες ερωτήσεις. Εδώ σκεφτήκαμε λοιπόν με την Ελένη να κάνουμε μία αποτύπωση, να ξεκινήσουμε από τα ενδιαφέροντα των μαθητών που τα βάλαμε στο κέντρο και να δούμε με τι πράγματα ασχολήθηκαν οι μαθητές. Δημιούργησαν ομάδες, πρώτα απ' όλα είπαμε με βάση το ενδιαφέρον τους. Κοντά σε αυτό το πορτοκαλί, σε αυτό το πορτοκαλί bubble που έχουμε κάνει, έχουμε βάλει από πάνω και από κάτω δύο πολύ κοντινά τους. Είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με εμάς, σε κάθε ομάδα, και η συνεργασία με τους μαθητές της ίδιας ομάδας. Πιο μακριά όμως έχουμε βάλει δύο διαφορετικά bubbles. Αυτά συνέβησαν, απλά αφενός μεν δεν ήταν μέσα στην κουλτούρα των μαθητών, έγιναν δηλαδή πιο δύσκολα και πιο περιορισμένα. Το πρώτο ήταν η συνεργασία οριζόντιες ομάδες, γιατί σε ένα σχολείο που δεν είναι εύκολη επικοινωνία με τα άλλα τμήματα και σε συνθήκες WebEx, σίγουρα δύσκολα μπορούν να συνεργαστούν διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους. Και ακόμα πιο μακριά ήταν η επικοινωνία με τους φορείς, που θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο αν είμαστε σε διαφορετικές συνθήκες και αν μπορούσαμε να πάμε στο πεδίο, για παράδειγμα στην Ελευσίνα, να δούμε την παραλία της Ελευσίνας και να συζητήσουμε εκεί. Όλα αυτά έγιναν σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε ήταν το WebEx, φυσικά. Ήταν ελάχιστες διαζώσεις, συναντήσεις, οι οποίες ήταν μετά την επιστροφή μας στο σχολείο, και εναποθετήρια εγγράφων που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να συγκεντρώσουν το υλικό τους και να το εξεργαστούν. Τώρα, θέλουμε να συζητήσουμε την πρόσθετη αξία, την προστιθέμενη αξία, το added value. Ποια ήταν τα θετικά σημεία του έργου? Τώρα είδαμε το υλικό των μαθητών. Οι μαθητές μάζεψαν αρκετό υλικό, το αξιοποίησαν, το φιλτράρισαν και κάναν τη σύνθεσή του έτσι ώστε παρήγαγε κάθε ομάδα ένα παραδοτέο και στη συνέχεια ένα ενιαίο παραδοτέο. Στα θετικά βάζουμε και τη συνεργασία με τους μαθητές τους και τους φορείς. Σε ένα σχολείο που η κουλτούρα συνεργασιών μπορεί να είναι μικρή, ένα τέτοιο παραγόμενο στο αποτέλεσμα του έργου έχει και αυτό την αξία του, έχει τη σημαντικότητά του. Επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών, εμάς δηλαδή, όπως συνεργαστήκαμε εμείς, και οι συνέργειες που δημιουργήσαμε, δηλαδή οι επικοινωνίες που κάναμε με τους φορείς, και μπορέσαμε να έχουμε μία νέα συνεργασία ή μία νέα δίωδο για να συζητήσουμε και άλλα θέματα εκτός τα αυστηρά του σχολείου. Και βέβαια, είχαμε βάλει σαν στόχο να να δώσουμε σημασία ιδιαίτερη στο είδος του σχολείου. Το σχολείο είναι ναυτικό. Οπότε εδώ θα βάλουμε στα θετικά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Δηλαδή, η σκέψη μας ήταν να δούμε τους μαθητές ως μελλοντικούς επαγγελματίες, να προσπαθήσουμε και εκείνοι να δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πλαίσιο και να δημιουργήσουμε στους μαθητές την ανάγκη να αναζητήσουν το αν θα πρέπει να αναπτύξουν καινούργιες δεξιότητες, οι οποίες να απευθύνονται στο σύγχρονο ναυτικό και να είναι δεξιότητες πλέον πέραν της ακαδημαϊκής τους κατάρτισης, και δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το ΙΕΠ και την Ελληνογερμανική Αγωγή, ιδιαίτερα τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο και τους φορείς,
οι οποίοι μας άνοιξαν τις πόρτες τους και μας δέχτηκαν, και ιδιαίτερα τους συναδέλφους που εργάστηκαν σε αυτή την παιδαγωγική ομάδα και μπήκαν έτσι στη βάσανο να συζητάνε ώρες για το πώς αυτό το έργο θα δομηθεί και ποιες θα πρέπει να είναι οι συνειδητές μας επιλογές για τη σχεδίαση και την οργάνωσή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα το παράθυρο που ανοίγεται στο να δούμε πράγματα που συνήθως δεν τα βλέπουμε. Πώς οι άλλοι συνάδελφοι σκέφτονται και λειτουργούν και οργανώνουν πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Η κυρία Δακανάλη έχει το λόγο. Απομακρυσμένος έλεγχος και συνεργασία έξυπνου εργαστηρίου πληροφορικής με εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με χρήση Raspberry Pi και σύγχρονων αισθητηρίων αυτοματισμού, σύγχρονες μετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων. Καλησπέρα σας. Κυρία Δακανάλη, σας ακούμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Εύχομαι να κυλήσει όμορφα και να κλείσει όμορφα και η σημερινή συνεδρία. Να σας καλησπερίσω από την όμορφη Ιεράπετρα. Προσπαθώ να κάνω share την οθόνη μου. Ωραία. Βλέπουμε. Ωραία. Το project που υλοποιήσαμε την φετινή σχολική χρονιά στο σχολείο μας, στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, έχει να κάνει με την απομακρυσμένη συνεργασία και τον έλεγχο των εργαστηρίων πληροφορικής και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση Raspberry Pi και των σύγχρονων εισιτηρίων αυτοματισμού. Στόχος κάθε χρόνο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας είναι να προσπαθεί να καινοτομεί με τα έργα με τα οποία εμπλέκεται και έτσι ώστε οι μαθητές του να μπορούν να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να πάρουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις πάνω στο κομμάτι των αυτοματισμών. Συνδυάζοντας έτσι και την έξυπνη τεχνολογία, το Internet of Things, το διαδίκτυο δηλαδή των πραγμάτων. Ο στόχος και σκοπός του project ήταν να εφαρμόσουμε τα τρία στάδια του Open Schools, το αισθανθείτε, φανταστείτε, δημιουργήστε και μοιραστείτε. Η παιδαγωγική ομάδα και τα μέλη, η παιδαγωγική ομάδα καταρχήν αποτελείται από εμένα και σαν συντονίστρια στο έργο και τον κύριο Διακάκη τον Γιώργο, τον κύριο Κοντοπόδη και τον κύριο Αλεβίζο. Στόχος της ομάδας ήταν να εμπλακούν περίπου 20 μαθητές από τους τομείς και τις ειδικότητες της πληροφορικής και της ηλεκτρολογίας και σε πρώτη φάση δώσαμε το όνομα στην ομάδα μας όπου την ονομάσαμε Smart Wise O. Συγγνώμη. Σε πρώτη φάση ρωτήσαμε τους μαθητές πώς φαντάζονται ότι θα παρέχουμε μια ασφάλεια και αυτονομία σε ένα εργαστήριο πληροφορικής και σε ένα εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Οι μαθητές μετά από διερεύνηση στο διαδίκτυο κατάφεραν και μας έδωσαν την απάντηση, όπου έρχεται από το διαδίκτυο των πραγμάτων, που όπως βλέπετε και στη συγκεκριμένη φωτογραφία, βλέπουμε λοιπόν ότι όλο και περισσότερο μία χώρα, μία πόλη εξελίσσεται με χρήση αυτοματισμού. Άρα λοιπόν το ίντερνετ των πραγμάτων ουσιαστικά είναι ένα σύστημα το οποίο καταφέρνει να διαχειρίζεται συσκευές απομακρυσμένα και τα σενάρια για την υλοποίηση των αυτοματοποιημένων χώρων είναι συνήθως κλιμακούμενα και έχουν σκοπό να επεκταθούν περιλαμβάνοντας από ένα μικρό χώρο όπως είναι το σπίτι μας, το αυτόνομο σπίτι, τον αυτόνομο χώρο εργασίας, μέχρι μια αυτοματοποιημένη έξυπνη πόλη, μέχρι και την αυτοματοποιημένη έξυπνη βιομηχανία. Το έργο μας λοιπόν απαρτίστηκε από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν ο σχεδιασμός του αυτοματισμού του έξυπνου εργαστηρίου πληροφορικής, το οποίο θα συνεργαστεί με το εργαστήριο ηλεκτρολογίας και θα στέλνουν τα δεδομένα τους από τις συσκευές τους από τα αισθητήριά τους δηλαδή, στον εξυπηρετητή. Και το δεύτερο μέρος ήταν να μάθουν να εκχυωθούν οι μαθητές στον τομέα της πληροφορικής με το στήσιμο ενός εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών, το οποίο ουσιαστικά θα παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για τη διδασκαλία της πληροφορικής και του προγραμματισμού μέσα από το πεδίο του physical computing και της εκθετικής ρομποτικής. Στη συνέχεια, περνάμε στη δεύτερη φάση των open schools, να φανταστούν οι μαθητές και να μπουν στη διαδικασία να σχεδιάσουν πώς φαντάζονται αυτοματοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής. Η απάντηση ήρθε από τους ίδιους τους μαθητές, σχεδιάζοντας στο draw της Google το αυτοματοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής, όπου θα απαρτίζονταν από τους έξυπνους πια υπολογιστές, τα λεγόμενα Raspberry Pi 400, τα οποία θα τα συνδέσουμε στο δίκτυο το σχολικό και ουσιαστικά θα κάνουμε αυτονομία στην αίθουσα πληροφορικής με την χρήση των έξυπνων αισθητηρίων, όπου θα χρησιμοποιηθεί το ESP32, ένας ειδικός μικροκοντρόλερ σε συνεργασία με το Arduino, να μπορέσει να πάρει τις ρυθμίσεις των συσκευών και να τις μεταφέρει στον εξυπηρετητή μας, που θα είναι ένα Raspberry Pi, το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε απομακρυσμένα. Η δεύτερη ομάδα ουσιαστικά ασχολήθηκε με το πώς η προηγούμενη υλοποίηση ουσιαστικά στηρίζεται σε ένα open source λειτουργικό σύστημα, όπως είναι τα Raspberry και οι συσκευές, και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν είναι το Raspbian Operating System. Η δεύτερη ομάδα ουσιαστικά ήταν η ομάδα των ηλεκτρολόγων που ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό του έξυπνου αυτοματισμού του εργαστηρίου ηλεκτρολόγων, όπου εδώ χρησιμοποιήθηκε ένα closed source operating system, δηλαδή ένα κλειστής πηγής κύκλωμα, όπου είναι η χρήση του σαλούς, όπου θα βάλουμε μία πύλη, η οποία στην πύλη αυτή θα συνδεθούν πάνω όλα τα αισθητήρια τα οποία μέσω Wi-Fi θα εκπέμπουν τις συχνότητες και τις διαδικασίες των λειτουργιών που επιτελούν. Στη συνέχεια,
Μπήκαμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε το πρώτο εργαστήριο, το εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές του τομέα της πληροφορικής σχεδίασαν το λόγο του project μας και όπως μπορείτε να δείτε είναι η ομάδα Smart Home Lab. Στη συνέχεια, το έξυπνο εργαστήριο θα απαρτίζεται από τρία Raspberry Pi 400 και έναν εξυπηρετητή, τα οποία αυτά όλα θα συνδεθούν στο δίκτυο μέσω ενός switch, όπου θα παίρνουν τις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου. Ο εξυπηρετητής ουσιαστικά θα έχει από την διαδικασία που γνωρίζουμε όλοι, θα εξυπηρετεί την διαδικασία των λειτουργιών ανάμεσα στους υπόλοιπους υπολογιστές και, και στη συγκεκριμένη φάση από τα αισθητήρια τα οποία χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή, από τις σχέδες τις οποίες θα προγραμματίσουμε. Ο web server λοιπόν απαρτίζεται από τον Apache server και ουσιαστικά θα εγκαταστήσουμε και το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τα αισθητήρια, όπου είναι το πρωτόκολλο MQTT, και καθώς και το Zigbee, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την απομακρυσμένη τον έλεγχο του απομακρυσμένου εργαστηρίου των ηλεκτρολόγων. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας μπήκαν στη διαδικασία και στα πλαίσια του μαθήματος των δικτύων που ασχολούνται και μαθαίνουν στο σχολείο, να μπουν στην διαδικασία να κατασκευάσουν τα καλώδια UTP, όπου θα συνδέαμε τα Raspberry στο δίκτυο. Και αφού λοιπόν κατασκεύασαν τα καλώδια, τα συνδέσαμε στο Gigabit Switcher Ethernet του σχολείου. Εδώ βλέπετε τους μαθητές κατά την διαδικασία σύνδεσής τους. Τώρα, η περιγραφή πώς γίνεται η διαχείριση του αυτοματισμού. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος του συστήματος θα είναι το Raspberry Pi που θα έχει τη λειτουργία του web server, το οποίο θα επικοινωνεί με τα εισιτήρια μέσω ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, το πρωτόκολλο MQTT, όπου το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα λειτουργεί σαν στο Raspberry σαν MQTT broker, ο οποίος θα ανταλλάσσει τα μηνύματα subscribe και publish από τους πελάτες. Για να μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει και να δώσει εντολές σε διάφορους διακόπτες και σε αισθητήρια, απαιτείται να υπάρχει ένας έλεγχος από τον μικροελεγκτή, όπου εδώ εφαρμόσαμε τον Node MCU32S, και ουσιαστικά επειδή μας παρέχει λίγο αριθμό ακίδων για συνδεσμολογία, το επεκτείναμε και με το Arduino Uno σαν επέκταση θυρών. Στη συνέχεια, το πρωτόκολλο επικοινωνίας που σας περιέγραψα είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας MQTT. Δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία. Εδώ σας έχω επισυνάψει τον κώδικα που χρησιμοποίησαν οι ομάδες των μαθητών στο διαδίκτυο, στο προγραμματισμό των εισιτηρίων. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία πώς προγραμμάτισαν οι μαθητές μας τα διάφορα αισθητήρια και την συνδεσμολογία τους, όπου αυτό εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής, που όμως για διάφορους τεχνικούς λόγους, λόγω το ότι είχαμε θέματα με τον DHCP server του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, δεν μας έδωσε την δυνατότητα να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να το δούμε απομακρυσμένα, για να δείτε και την διαδικασία της έναρξης των
των εισιτηρίων. Δηλαδή, στο εργαστήριο πληροφορικής, αυτό που εφαρμόσαμε ήταν, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, ενδεικτικά, θα μπορέσουμε με έναν διακόπτη να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα φώτα της σχολικής αίθουσας και προσθέσαμε έναν αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας του χώρου και βάλαμε επίσης μαγνητική επαφή στην πόρτα και στο παράθυρο της σχολικής αίθουσας για να μπορέσουμε να ελέγχουμε πότε είναι ανοιχτή ή όχι η πόρτα μας ή το παράθυρο της αίθουσας. Και όλα αυτά τα ενσωματώσαμε προγραμματίσαμε επίσης και το κομμάτι του συναγερμού, όπου θα μας προειδοποιεί για τυχόν αν κάποιος μπει στο σύστημα του εργαστηρίου να μας στέλνει το αντίστοιχο μήνυμα. Στη συνέχεια οι ηλεκτρολόγοι έστησαν ουσιαστικά την πύλη του προγράμματος στο σχολικό εργαστήριο, κατάφεραν να συνδέσουν, να κάνουν σύνδεση των αισθητηρίων. Εδώ μπορείτε να δείτε τη σύνδεση ανίχνευσης κίνησης. Δεν ξέρω αν ακούγεται το ήχος. Ακούγεται. Αυτή είναι η παιδιά που ανοιγοκλίνει το λεγάκι που είναι εδώ πέρα. Ωραία. Αυτό τώρα ανεπνεύει κίνηση. Ωραία. Τι ερώτησε ο Νίκος πέρα, παιδιά, αυτό. Όλες οι συσκευές που είπαμε μπορούν να συνεργαστούν με τα υλικά του δικτύου μας. Δηλαδή, και το πιο είναι και από τα λογικά, γιατί είχαμε αρκετή κίνηση, ειδικά, που είναι ο συναγερμός του για πράγματα σε ασφάλω δουλειά, όταν το πιέσουμε. Ο συναγερμός μου, ωραία, όπως καταλαβαίνετε, ο αντιπληκτής μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε από το άλλο υλικό. Δηλαδή, άμα δείτε το μενού σιγά σιγά κάποια στιγμή, όταν το έχουμε ξεπάρει, φτιάξε ένα σενάριο που λες, όταν, που λέω λόγο, θα λέω, εντάξει, φεύγω από το σπίτι μου και φοβάμαι το λεπτό που πρέπει να φτιάξει, έναν να ανεκτεθεί στη θέση αυτή η κυρία. Αυτή μπορεί να παρουσιάσει την άνθρωπη που σα θέλει. Ναι, δεν κάνει επαφέ, αλλά συνεργάζεται με το εσωτερικό, α πούμε. Στη συνέχεια συνδέσαμε με τον ανιχνευτή καπνού. Θα σας δείξω το δεύτερο που... Μόνο τώρα που χρειαστεί να κάνουμε, να δούμε τι θα κάνει αυτός όταν όντως ανιχνεύσει καπνό. Ωραία. Κάνα σιγάρα, παιδιά, λέει κανένα παρτής. Το βρέω, δεν λέει, αλλά... Ωραία. Πόσα μία. Μόνο τώρα που... Στη συνέχεια σύνδεσα με το θερμοστάτη, τη διαδικασία σύνδεσης του θερμοστάτη στο χώρο, όπου μπορεί ο θερμοστάτης να συνδεθεί με ένα έξυπνο ρελέ για να μπορέσουμε να ελέγχουμε την θερμοκρασία. Κυρία Δακανάλη, συγγνώμη για την ενόχληση, συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι. Εδώ. Έχουμε τη διαρροή του νερού, την έξυπνη μπρίζα. Είναι κάτι που... Η τελική εικόνα του πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε διάχυση αποτελεσμάτων του project μας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στη σχολική μας και μαθητική μας κοινότητα, καθώς επίσης και στο μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ, όπου έχουμε εμπλέξει το συγκεκριμένο έργο και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Εδώ εικόνες από την διάχυση των αποτελεσμάτων. Η προστιθέμενη αξία τώρα του έργου είναι ότι καταφέραν οι μαθητές μας να ενώσουν και να συνθέσουν όλο το υλικό τους και
Κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Βελτιώσεις και επεκτάσεις που μπορούμε να έχουμε στο έργο μας είναι ότι να επιληθούν τα προβλήματα τεχνικής υποστήριξης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αυτό που θα πετύχουμε περισσότερο είναι την απομακρυσμένη διαχείριση του πίνακα ελέγχου και των δύο εργαστηρίων και εποπτεία τους μέσω φωνητικών εντολών που ουσιαστικά θα είναι το επόμενο βήμα της επέκτασης του συγκεκριμένου έργου. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ από την Ιερά Πέτρα. Προχωράμε στην τελευταία αλλά όχι έσχατη παρουσίαση από την κυρία Αργύρη, από το πρότυπο γέλ της Ευαγγελικής Σχολής, το αποτύπωμα της διατροφής στην κλιματική αλλαγή. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ευκαιρία που είχαμε να είμαστε ένα από τα σχολεία τα οποία υλοποίησαν τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου Reflection for Change, ως συνέχιση κιόλας του Ευρωπαϊκού Έργου Όσος. Αξιοποιήσαμε αυτή την ευκαιρία και εργαστήκαμε με μια ομάδα περίπου 20 μαθητών τη φετινή σχολική χρονιά, που παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε λόγω πανδημίας, καταφέραμε να υλοποιήσουμε το έργο από πολλές και διαφορετικές οπτικές, για το αποτύπωμα της διατροφής στην κλιματική αλλαγή και όχι μόνο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η διεύθυνση, ο κύριος Φανίδης και η υποδιεύθυνση του σχολείου μας, ο κύριος Χασάπης, υποστήριξαν τις προσπάθειες της παιδαγωγικής ομάδας από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα ήταν και αυτοί όπου σε συνεργασία και επικοινωνία μαζί μας ανέπτυξαν τα school development plans και τα σχέδια δράσης του σχολείου, αλλά και τα ερωτηματολόγια, όπου σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και αυτά ακόμα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το έργο, γιατί μέσα από το όραμα, τη στοχοθεσία, τις ερωτήσεις, ανακύπτουν κίνητρα, ανακύπτουν προβληματισμοί, όπου μας κάνει να θέτουμε νέους και καλύτερους στόχους. Η ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων σύνδεσης του σχολείου με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα είναι μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πρόθεση και την εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στην βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, αλλά και η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας για τη σύζευξη της μαθητικής αριστείας με την κοινωνική συνείδηση και υπευθυνότητα, αποτελούν κάποια από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του θέματος της ερευνητικής μας μελέτης, όπου αναπτύχθηκε σε όλα τα στάδια στην πλατφόρμα του Όσος, και εδώ είναι και ο σύνδεσμος όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Οι μαθητές στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο του ΦΥΛ, αναζήτησαν επιστημονικά στοιχεία για την επίδραση της διατροφής στο περιβάλλον. Και εδώ βλέπετε κάποιες από τις αναρτήσεις τους, τις οποίες έχουν κάνει στο λογαριασμό του σχολείου που αναπτύχθηκε. Στη συνέχεια δημιούργησαν μία εικονική επιχείρηση όπου εντάσσοντας τις αρχές της βιωσιμότητας στον τρόπο κατανάλωσης της τροφής θεωρούν ότι το όφελος είναι πολλαπλό. Οι επιπτώσεις, περιορίζοντας τις επιπτώσεις που έχει στο φυσικό περιβάλλον ο τρόπος παρασκευής, μεταφοράς αλλά και διακίνησης τροφίμων, με λιγότερες εκπομπές, λιγότερα απορρίμματα και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ο πλανήτης μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερα. Δεν στάθηκαν μόνο εκεί, αλλά οι βιομηχανίες τροφίμων για να παράγουν επεξεργασμένες τροφές με τα χαρακτηριστικά που ο καταναλωτής περιμένει, που να είναι μια ομοιόμορφη σύσταση, εμφάνιση, άρωμα, σταθερότητα, χρησιμοποιούν μια ποικιλία χημικών και συνθετικών. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησαν ένα ενημερωτικό φυλάδιο
για την επικίνδυνη χημική σύσταση και τα πρόσθετα που υπάρχουν στις διατροφές. Το κομμάτι αυτό των χημικών ήταν υπεύθυνη η χημικό σχολείο μας, η κυρία Αγγελίδου. Στη συνέχεια, και εδώ θα σας δείξω και ένα απόσπασμα, υλοποιήσαμε διαδικτυακά αγώνες αντιλογίας για το βασικό ερώτημα εάν η κλιματική αλλαγή επηρεάζεται καθοριστικά από τις διατροφικές μας προτιμήσεις και επιλογές, με υπεύθυνη τη συνάδελφο την κυρία Λιτσάρδου, τη φιλόλογο του σχολείου μας. Και εδώ είναι σημαντικό να σας δείξω ένα απόσπασμα, γιατί μέσα από το έργο αναπτύχθηκαν πολλαπλές δεξιότητες. Οι μαθητές ανέπτυξαν επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, δημοκρατικότητα, διάλογο, σεβασμό των απόψεων των άλλων, προσπαθώντας να έρθουν σε επαφή με επίκαιρα και πολύ σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οπότε εδώ θα σας δείξω ένα απόσπασμα από τους αγώνες αντιλογίας των μαθητών. Ελπίζω να ακούγεται ο ήχος. Δεν ακούγεται, κυρία Αργύρη. Δεν ακούγεται ο ήχος. Όχι, όχι, δεν ακούγονται τα παιδιά που μιλάνε. Τώρα ακούγεται μήπως. Μάλιστα. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Α, ωραία. Πάλι δεν ακούγεται τώρα. Τώρα. Όχι. Μήπως. Ναι, ναι, τώρα ναι. Έκανα τη ρύθμιση, ευχαριστώ. Όχι, κυρία Αργύρη, δεν το πετύχαμε, φαίνεται. Ωραία, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι δημοσιευμένο στην πλατφόρμα του έργου. Οπότε θα συνεχίσω την παρουσίαση. Έχω και ένα βίντεο αργότερα από την ταινία που δημιούργησαν τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαστε πάλι τυχεροί για τον ήχο. Υπάρχουν όμως μέσα στην πλατφόρμα του ΩΣΟΣ, αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, οπότε μπορούν οι συνάδελφοι και όλα τα υπόλοιπα σχολεία να έχουν πρόσβαση στο πλήρες βίντεο των αγώνων αντιλογίας για το επίκαιρο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των διατροφικών συνηθειών μας. Εκτός από αυτό, δημιουργήθηκε και μια απλή εφαρμογή στο κινητό τους, όπου ουσιαστικά ξεκινούσαν να φτιάχνουν έναν πολύ απλό λογαριασμό, να δίνουν τις προτιμήσεις και μέσα από συνδυασμούς να παρέχουν διατροφικά προγράμματα με στόχο τη μεσογειακή διατροφή και την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Όπως ήδη έχω αναφέρει και έχω πει, αξιοποίησαν και την δημιουργικότητά τους και την καλλιτεχνική τους έκφραση στο να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους στοχευμένη στην μεσογειακή διατροφή, και σε αυτό το κομμάτι υπεύθυνος ήταν ο γυμναστής του σχολείου μας, ο κύριος Σάρλας. Να πω εδώ ότι και το σενάριο αλλά και όλη η επεξεργασία της ταινίας έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Είναι ιδιαίτερα εύστοχο ο τρόπος που περιγράφουν και ο τρόπος κυρίως που θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές του για αυτό το σημαντικό ζήτημα και τους κανόνες της υγιεινής διατροφής. Είπα, δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτό και εκτός από την επίδραση που μπορεί να έχει η διατροφή μας σε εκπομπές των διοξιδίων του άνθρακα, ευαισθητοποιήθηκαν, και αυτό ήταν ένα πρόσθετο κομμάτι που συμπεριλήφθηκε, και στα πρόσθετα των τροφίμων, στα χρωστικά,
που ενσωματώνονται στις τροφές και προφανώς προκαλούν βλάβες στην υγεία μας. Η παρουσίαση που ετοίμασαν οι μαθητές μετατράπηκε και αυτή σε βίντεο και υπάρχει και αυτή στο έργο. Εδώ είναι μία άλλη διαφάνεια για τον τρόπο που έχουν αναζητήσει και έχουν ενσωματώσει τους αριθμούς έψιλον που βλέπουμε όλοι και αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων. Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στα βίντεο που δεν καταφέραμε να δείξουμε, αλλά και στο πλήρες έργο που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και για τη συνεργασία, αλλά και για την ευκαιρία που είχαμε να είμαστε ένα από τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Αργύρη. Και εδώ τελειώνει η σημερινή συνεδρία και η δεύτερη συνεδρία με τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία και τις δράσεις τους στο πλαίσιο του R4C. Κλείνουμε τη σημερινή μέρα και δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί με την συνέχεια των παρουσιάσεων από τα δημοτικά σχολεία. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε Καλό πολύ. Καλό Σαββατόβραδο. Και συγχαρητήρια για όλες τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια σε όλους. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευθύμη. Έλα, Κώστα. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Στις 10 είναι, έτσι, δεν κάνω λάθος. Όπα, περίμενε τώρα, μην κάνω λάθος εγώ. Ναι, 10 είναι. Για να δω το πρόγραμμα, για να σιγουρέψω και από αυτή την άποψη. Το πρόγραμμα λέει... Τι είμαστε εδώ. 10 με Κυριακή. Το... Είναι 9, άρα 10. Σωστά. Με το 32ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Ναι. Δουλεύει αυτό το σύστημα. Ωραία, είναι μια χαρά. Με το... Να κάνεις, δηλαδή, κοχώς τον επόμενο... Ναι. Και, ναι,